καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό με τους πορούχο πιπινό καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες! Come to the fair! Πάμε για δύο ώρες ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπραγματισμό, λέμε! Χριστός Ανέστη! Ανέστη όντως το σκέφτηκε φέτος. Υπήρχε μία πιθανότητα, σου λέει μην τους κάνω τη χάρη, έτσι που είναι βουτυγμένοι όλοι στην αμαρτία. Αλλά μας λυπήθηκε και αναστήθηκε και φέτος. Μας λυπήθηκε και αναστήθηκε. Χριστός Ανέστη, πείτε το. Μη φοβάστε, χριστιανοί είμαστε ορθόδοξοι, πείτε το, δεν είναι κανένα θέμα. Λέας πέσει μούρη, Χριστός Ανέστη. Περάσετε ωραία, περάσετε όμορφα. Πουλάκια μου, γιορτάστηκαν με κάθε επισημότητα, διότι είναι θεσμός εδώ και πολλά χρόνια, τα χλαπάκια 2018. Πιο δυνατά από ποτέ. Γιατί όλος ο κόσμος έφαγε σαν να μην υπάρχει αύριο. Ειδικά φέτος. Σου λέει μην γίνει ένας πόλεμος, ο Τσίπρας μην καταργήσει ας πούμε το φαΐ, ξέρω εγώ ρε παιδί μου κάτι. Αυτά δηλαδή χωρίς αύριο. Ξέρετε πώς λέγεται αυτό που τρως τα πάντα, τρως τα πάντα και μετά πίνεις σόδα στο τέλος. Φέρε μας λέει φίλε μια εξάδα σόδες. Ξέρετε πώς λέγεται αυτό, είναι κίνημα αυτό. Τρως τα πάντα ρε παιδί μου μέχρι μαζοχισμού και μετά πίνεις σόδα. Λέγεται σόδα μαζοχισμός. Το έχω πει πάρα πολλές φορές και στο παρελθόν και σε κάθε χρόνο τέτοια μέρα μετά την επιστροφή. Από τις μέρες που εορτάζεται το Πάσχα, η Ανάσταση του Κυρίου, γιατί Πάσχα είναι εβραϊκή λέξη που σημαίνει πέρασμα. Ελπίζω να περάσετε όμορφα με τους ανθρώπους που δεν σας ψυχοπλάκωσαν, που δεν σας χάλασαν το κέφι, που δεν σας έκλεψαν το παϊδάκι ή την καλή την πέτσα από το αρνί. Κορυφαίο μήνυμα πιστεύω που αναρτήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των ημερών ήταν το Τάσος Αρνιακός. Γιορτάζει το όνομα, πενθεί το επίθετο. Ήθελα να γνωρίσω τον Λεβέντη, αυτό το άρρωστο μυαλό, να τον χειροκροτήσω από ραδιοφόρο μου επιτρέπετε. Τάσος Αρνιακός γιορτάζει, λέει το όνομα, πενθεί το επίθετο. Ζουμουσού λέμε και τη θερμίδα καίμε σήμερα. Σε δύο σκέλη χωρίζεται εκπομπή. Το ένα σκέλος είναι, επειδή καταλαβαίνω ότι έχει γίνει μετά το φεστιβάλ Θερμίδας οδηγίες προς ναυτιλωμένους, προς καλοφαγάδες, τι θα γίνει με τα διαιτητική περίοδος, γιατί η εκπομπή έχει μια πολύ σχηδή μορφή, έχει μια ανησυχία, ένα βαβαοποπαπάου, μια ενδελέχεια και για το θέμα αυτό. Και δεύτερον θα ασχοληθούμε και με τα ποδοσφαιρικά, ότι υπάρχει, ότι συζητείτε. Ελπίζω να βρούμε, όχι θα ελπίζω, θα βρούμε χρόνο να διαβάσουμε την ανακοίνωση για το συλλαλητήριο που θα γίνει το Σάββατο, την ανακοίνωση όλων των συνδέσμων, γιατί μη μου πείτε ότι μέσα σε όλα αυτές τις μέρες ό,τι και να γινόταν πάνω από τον Thierry Αρνή, ο οποίος ήταν ο μεγάλος MVP, των MVP και MVP των ημερών, μη μου πείτε ότι η συζήτηση δεν πήγε στον Κομίνη, στον Μποντίκη, στον Αρετόπουλο, στον χάρτινο πρωταθλητή, στην χάρτινη πρωταθλήτρια, στον... στα δικαστήρια, στις αφαιρές βαθμών κτλ. Πάρα πολλοί κόσμος και στα μηνύματά του μπήκε σε αυτό το mood, μέσα στενοχώρια που περάσαμε όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα, να αυτοσαρκαστεί, να βρει τρόπο να κάνει χιούμορ. Το λέγαμε ότι ακούστηκε και στην περιφορά του επιταφείου από τα μεγάφωνα της Αγία Βαρβάρας, γιατί εκεί πήγα, εκεί έκανα περιφορά στην Αγία Βαρβάρα. Κάποια στιγμή λέει, είπε, εκκλησιαζόμενοι, ενωρίτες, μη ρίξετε πυροτεχνήματα, μη ρίξετε πυροτεχνήματα, ούτε καν καψούλες, κινδυνεύει ολόκληρη ενορία, όπως και το γήπεδο, με τιμωρία μέχρι το 15 Αύγουστο, μείον 52, χωρίς πιστούς, χωρίς κεριά, αφαίρεση καμπάνας, 80.000 ευρώ πρόστιμο από το παγκάρι, καθαίρεση των κληρικών, ο μόνος παπάς που θα μπορεί να λειτουργεί σαν ο παπάς αυτός του ΣΥΡΙΖΑ, και κλεισμένο το ιερό, γυναικονίτης, αυτά, ο Νάρθηκας, τα πάντα όλα. Και βέβαια και κλεισμένο το γάμο και το βαφτίσεων μέχρι 15 Αύγουστο, κανονικά. Άντε ρε Κωστάκη, μέχρι την εκκλησιά.
Θέλω για μία ακόμα φορά να ταχθώ αναφανδόν κατά του ανήθικου εθίμου του μηχανακίου, του μοτέρ στο ψήσιμο. Αντικαταστάθηκε μία μορφή η οποία σίγουρα είχε σκεμπέ, αδύνατος ποτέ δεν πήγαινε να ψήσει, ανή ποτέ, δεν θυμάμαι. Είχε φανελάκι το οποίο φαινόταν λίγο οφαλός, πίσω κολοχαράδρα, στάνταρ, αλλά υδραυλικός. Εκεί μόλις δεις χαράδρα λες αυτός, φτιάξε τη βρύση. Δεν είναι συνειβασμένα αυτά τα δύο ρε κιώση. Είπα ότι έχω χριστοκιώσει, είπα ότι έχω χριστοκιώσει που την έχει τόση, την επιθυμία, την άσβεστη φλόγα να προσφέρει στην εκπομπή, αγόρι μου. Σε βλέπω, ρουφιέσαι, ρουφιέσαι, εσύ. Καλά τα πήγες, γουμένεις εκεί φαντάζομαι. Αφανίστα κανένα κοπάδι. Αγόρι μου, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Να πούμε, χορηγός πρώτης ώρας είναι η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Οτιδήποτε θέλετε από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη συσκευή, ηλεκτρική συσκευή, 51 χρόνια νούμερο 1. Εγώ δεν θα πω να μην πάτε κι αλλού, πάντε, θα πω εδώ, να πούμε Θεσσαλονικιώτικη ό,τι και προστακτική. Πάντε και αλλού, από εκεί βγαίνουν οι Άγιοι Πάντες, είναι αυτοί οι Άγιοι άνθρωποι που πηγαίνουν παντού. Πάντε και αλλού, αλλά στο τέλος θα καταλήξετε στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Και εκεί θα επιλέξετε αυτό που θέλετε, στις κορυφαίες τιμές. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Φυσικά καφεμάγαζο, αν έχετε επίσης κατάστημα καφέ, εστιατόριο, ταβέρνα, ουζερί, γυράδικο, οτιδήποτε έχετε αυτό το διάστημα. Τώρα για το καλοκαίρι, γρανίτες χωρίς χημικά, πουρέδες φρούτων για σμούθις. Τα σμούθις, τα γνωστά σμούθις από τα χωριά, οι γιαγιάδες μας τα γαμάδια αυτά. Σπιτικά, αναψυκτικά και λεμονάδα και πορτοκάλι και βύσσινο και φράουλα με μέντα και τζίντζερ και τα πάντα όλα. Και βέβαια μην ξεχνάτε και τον Φρέντο Εσπρέσο Βέντο, καφεμάγαζο.gr, κορυφαίος. Εννοείται, τώρα που τελείωσαν και οι νηστείες, όλα στα όρθια. Δυο μαγαζάρες, ένα στη Λεωφόρο Στρατού και ένα στην Κωνσταντινούπολης, με τις σκεπαστές, με χοιρινούς γύρους, με Φιλαδέλφειες μέσα. Όχι Νέα Φιλαδέλφια, η Φιλαδέλφια το τυρί να πούμε λιωμένα αυτά, μανιτάρια, ιστορίες, σουξουμούξου τρέχουν τα σαλάκια. Μην ξεχνάτε λοιπόν, εκεί, όλα στα όρθια. Εννοείται, όταν μιλάμε για γυαλί, όταν μιλάμε για γυαλί ηλίου, γιατί οδεύουμε τώρα μετά το Πάσχα, να... Μάνι Μάνι και Κρήτη Κρήτη. Απρίλιος. Σήμερα 10. Δεν είναι σήμερα 10, δεν έχει σήμερα μάστορα. 10 Απριλίου. Πάει ο Απρίλιος, φίλε. Τα θέλει. Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα. Ό,τι δεν έπαιξε τη μεγάλη εβδομάδα, έτσι θέλω να συρθεί στη λάσπη. Θέλω να κάνεις μια ίεση και μια αποταπίεση. Θα πάμε μεταχωνευτικά. Έτσι θέλω. Έλα πάμε να γυνάσω τους γλωτούς. Έλα. Πάμε πουλάκια που πάμε. Τι λέει εδώ θε... Τι λέει εδώ, μπορείς να καταλάβεις. Δεν είναι δεύτερος πρόεδρος. Φέρε κάποιο σώδες. Ζουμουσάκια μου και όχι μόνο. 29 Απριλίου. Φέρα για ποιος όδες. Κάτι δεν μπορούμε να καταλάβουμε, αλλά ό,τι μας βολεύει λέμε. 29 Απριλίου, πρωί πρωί με την αυγούλα, θα είμαστε έξω από τη θύρα 3 του ναού, του δεύτερου σπιτιού μας. Πάμε για τη 14η αισίως, δόξα τω Θεώ τον καλό που μας έχει γυρίσει, που μας δίνει τη δυνατότητα να βρεθούμε εκεί για τη 14η αιμοδοσία μας. Ιερός ο σκοπός, ελάτε να γνωριστούμε από κοντά με όσους δεν έχουμε γνωριστεί, για να δείτε ότι εκτός από έξυπνοι, εκτός από ετοιμόλογοι, εκτός από πολυλογάδες, είμαστε και πολύ όμορφα αγόρια. Παντρεμένοι μεν, βέβαια, αλλά το μάτι δεν βλάπτει. Μην αγγίζετε που λέει και κάποιος, έτσι. Ή όπως λέει και ένας άλλος, ελάτε να αποδείξουμε ότι είμαστε όλοι ένας γίνταγας. Έτσι, όχι γίγαντας, αλλά γίνταγας. Ένας γίνταγας. Ελάτε να δώσουμε αίμα, να σώσουμε τον συνάνθρωπό μας, τον άγνωστο συνάνθρωπό μας. Που τώρα πιθανόν ακούει και να λέει, όχ μωρέ, μας έχει ζαλίσει τα κουμπάλα, να πούμε με τις αιμοδοσίες και αυτός και έτσι και αλλιώς. Ελπίζω να μην χρειαστείς, αδερφέ, εσύ που σκέφτεσαι έτσι, να μην χρειαστείς ποτέ τις φιάλες μας, να μην χρειαστείς ποτέ να μας πάρεις τηλέφωνο για να σώσουμε τον δικό σου άνθρωπο ή εσένα και εσένα τον ίδιο. Τη μητέρα σου, τον πατέρα σου, το παιδί σου, τον φίλο σου, τον αδερφό σου, να μην χρειαστεί. Να μην χρειαστεί ποτέ. Όμως, πιθανόν
και να χρειαστείς. Άρα, η εσύ ως συνάνθρωπός σου. 29 του μηνός είμαστε έξω από τη θύρα 3. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, τη μαμά του Λόχου, που για μία ακόμα φορά ευγενικά μας παραχωρεί το χώρο. Το έχω πει πολλές φορές. Δεν πάμε έτσι, Άλαν Ντάλατ, Παρασκευή στο γάλα. Αναντάμ, μπαμπαντάμ. Γουστάρουμε, επειδή είναι για καλό σκοπό, αράσουμε τη φορτηγούκλα απ' έξω. Δεν είναι ο χώρος ό,τι να είναι, είναι ιερός ο χώρος. Ο περιβάλλον χώρος του γηπέδου της Τούμπας. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον ΑΣΥΓΜΑ που για μία ακόμα φορά ευγενέστατα, το ξαναλέω, μας παραχωρεί το χώρο και μία μπρίζα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, και τα τραπεζάκια εκεί για να κάνουμε την αιμοδοσία μας. Ήδη η Σοφία Ξανθοπούλου και η Χρύσα Άντσου είναι σε μεγάλη ετοιμότητα και ξεκινήσανε τα των γραφειοκρατικών. Η αιμοδοσία είναι ανοιχτή για όλους. Για όλους. Ό,τι ομάδα και να υποστηρίζετε. Ό,τι κόμμα και να υποστηρίζετε, ό,τι χρώμα και να είστε, ό,τι εθνικότητες και αν είστε, ό,τι ιδεολογία και αν έχετε. Αν είστε ψηλός, κοντός, χοντρός, μελαχρινός, αλήθωρος, με στραβά πόδια, με μεγάλα αυτιά, δορυφορική κεραία. Ό,τι και να έχετε, ό,τι και να έχετε μέσα στο μυαλό σας, θέλω εκείνη την ημέρα μόνο να είστε εκεί. Για να δώσουμε αίμα και να σώσουμε ζωές. Αυτό έχω να σας πω. Άνοιξε αγοράκι μου, άνοιξε αγοράκι μου, άνοιξε, άνοιξε. Για γυαλί ηλίου λοιπόν, οπτικά Μανολόπουλος, το χασα είδες. Optic Stores Μανολόπουλος, εκπληκτικά πράγματα στην Νεάπολη, Παναγίτη Σαλδάρη 22, νούμερο 1, προορισμός για τα οπτικά σας, γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής, τα πάντα όλα. Τι γίνεται λοιπόν τώρα, μετά τα χλαπάκια 2018 που εορτάστηκαν με κάθε επισημότητα. Καταρχήν θα παίξει τώρα το σενάριο. Προσέξτε τώρα. Αρνή κρύο. Αρνή με πατάτες. Αρνή στο φούρνο μικροκυμάτων. Αρνή σαλάτα. Αρνή σε σάντουιτς. Αρνή φραπές. Αρνή με μερέντα. Αρνή, ξέρω εγώ, να σε οποιαδήποτε μορφή. Ό,τι υπάρχει. Αρνή με σαλάτα. Αρνή σάντουιτς. Αρνή τόστ. Αρνή με μερέντα, αρνή φραπέ! Ζήτω φούρνος μικροκυμάτων, μεγάλη ανακάλυψη. Πρώτη φορά κάτι που έχει τη λέξη μικρό μέσα είναι τόσο μεγάλο, παιδιά. Είναι και ταπεινός ο φούρνος, δηλαδή δεν θέλεις να πει «Εγώ είμαι ο φούρνος μεγαλοκυμάτων! Εγώ είμαι ο φούρνος τσουνάμι, ρε μπίπιδες! Σας γαμπίπι πόλους! Εσάς πετούσατε παλιά τα φαγητά ή τα τρώγατε κρύα στο τάπερ, το τάπερ και τάκανερ!» Και εμφανίζεται ένας ταπεινός φούρνος που λέει φούρνος μικροκυμάτων. Εγώ με τα μικρά κυματάκια μου. Δεν παίζει ρόλο, λέει, το μέγεθος. Η τεχνική μετράει στα κύματα. Άλλος λέει ένας μικροτσούτσουνος που μίλησε από τα 500 κάτω στην παρέα και έλεγε: Παιδιά, δεν παίζει ρόλο το μέγεθος. Ξέραμε όλοι ότι την έχει μικρή την αυτοεκτίμηση. Ο φούρνος μικροκυμάτων λοιπόν, τζούρου 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 τζούρου, γυρίζει γύρω και α λένε ότι είναι αφηγινός και τέτοια στα μπίπι μας. Έρχεται και το ζεσταίνει το πραγματάκι και θα δουλέψει τάπερ. Αρνεί σε όλες τις μορφές. Σε όλες. Μέχρι και αρνιτσίνο, κατά το φρεντουτσίνο, καπουτσίνο κτλ. Τι τρως, τι πίνεις, αρνιτσίνο. Μετά λοιπόν από όλα αυτά, τι γίνεται. Τι γίνεται από εδώ και πέρα. Με τα κιλά που μπήκαν αυτές τις μέρες. Κι όσοι μυρουφιέσαι, σε βλέπω. Άστο ελεύθερο, αγόρι μου, άστο. Έχει τζάμι ανάμεσα, δεν με χτυπήσει τίποτα. Μη σκιάζεσαι, πουλάκι μου, μη σκιάζεσαι. Λύση νούμερο 1. Ρούφιγμα του σκεμπέ. Για σας που σε καμία περίπτωση δεν γουστάρετε, ρε παιδί μου, γυμναστικές, αυτά, ξέρω εγώ τώρα, γράφτηκα, λέει. Και εγώ έχω γραφτεί εδώ και 3 μήνες. Δεν έχασα γραμμάριο, παιδιά, σας το λέω. 3 μήνες γυμναστήριο έχω γραφτεί, αφού σκέφτομαι και να πάω κιόλας. Λέει, σας το λέω ειλικρινά. 3 μήνες δεν έχω χάσει τίποτα, ρε φίλε. Σκέφτομαι να αρχίσω να πηγαίνω. Για σας λοιπόν, που δεν σας αρέσουν οι γυμναστικές και μόνο σας ασκήσεις, να πούμε, που δέχεστε είναι ασκήσεις γεωμετρίας, το ρούφιγμα του σκεμπέ είναι η πιο εύκολη λύση. Κρατάει βέβαια λίγο, εκτός και αν έχετε το πνευμόνι από τον τύπο στο απέραντο γαλάζιο που βουτούσε και ξεχνούσε να βγει. Το θυμάστε αυτόν τον τύπο με μια ανάσα. Έλα, γόρι μου. Ή έχετε, να πούμε, πνευμόνι τενόρου. Σου καίω τις κονσόλες,
Χρέωσε το σε μένα, χρέωσε το σε μένα. Παιδιά, η απελπισία των ηχοληπτών εδώ και τόσα χρόνια. Δύο δεκαετίες και που είναι ήρεμοι, ρούφα τον καφεδάκο τους. Σκάμει το τρελό και φωνάζει και πιτσικάρουν οι κονσόλες. Και βλέπω την απελπισία, την καίει ο Μπίμπι, την καίει τώρα. Τραβήξου λίγο. Τι είναι φιλερωτική πράξη να τραβηχτώ. Τραβήξου λίγο, θα κάψω τα μικρόφωνα. Και υποφέρουν. Έχω καταστρέψει κάτι κόφτες, κάτι μαγνητοϊστορίες. Πες μου άλλα συστήματα που καίγονται. Ποτασιόμετρα, υπάρχει αυτό. Αυτό δεν είναι κάτι δεν έχει να κάνει με ποτά, με τσίπουρο και τέτοια. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει, το ποτασιόμετρο. Δηλαδή βγάζει ο άλλος το τσίπουρο, έλα φίλε να το μετρήσουμε. Δική μας παραγωγή. Θέλω πλαστικό μπουκάλι εμφιαλωμένο, από εμφιαλωμένο, πλαστικό μπουκάλι και επάνω χαρτί κολλημένο με ζελοτέιπ ή μονοτική ταινία που να γράφει τσίπουρο. Δεν πίνω τσίπουρο, αλλά μου αρέσει όλη η διαδικασία, ρε παιδί μου. Είναι αυτό που λέει, εντάξει, λέει, δεν μ' αρέσει, λέει, να... δεν μ' αρέσουν τα παιδιά, λέει, αλλά μ' αρέσει η διαδικασία, λέει, για να τα κάνεις, λέει ο άλλος. Επιστρέφω λοιπόν για τον τενόρο που έλεγα. Ρουφιέστε, απλά. Ερώτηση για να χρησιμοποιήσω ένα όργανο γυμναστικής. Σένα, λέω, σένα, παλικάρι, εσύ αδύνατε. Εσύ εδώ. Σήμερα είναι τραμπάλα, παιδιά. Έτσι. Δηλαδή, αν είχαν μια τραμπάλα, νομίζω είμαστε στα ίδια επίπεδα κι όσοι. Αν δεν είχαμε θέση και υπήρχε μια τραμπάλα, θα ήμασταν κάπου. Φωνάζαμε κάποιον να μας κατεβάσει. Σαν τον άλλο που χτυπάει. Τιντον. Τρεις και τέταρτο τη νύχτα, φίλε. Χτυπάει. Ξημερώματα. Τιντον. Το κουδούνι κατεβαίνει. Ρε φίλε, σε παρακαλώ, λέει, καλά, μέσα στη νύχτα, τι έγινε, αδερφέ, τι συμβαίνει. Σε παρακαλώ, φίλε, λέει, σε παρακαλώ, λέει, θέλω να με σμπρώξεις. Λέει, τι έγινε, οδική δεν έχεις, όχι, όχι, φίλε, θέλω να με σμπρώξεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, έλα να με σμπρώξεις, λέει, έχω ανάγκη, λέει, ρε φίλε, και είσαι το μόνο σπίτι εδώ στην ερημιά στην περιοχή, λέει, σε παρακαλώ, έλα να με σμπρώξεις. Λέει, κάτσε, φίλε, να ρίξω λίγα, κάτι πάμε. Έχεις, λέει, γάτζο, έχεις σκηνή, λέει, να στραβήξεις, τι, πού είσαι. Έλα να με σπρώξεις, γιατί με ρωτάς, πούμε, ναι, εκεί, λέει, στις κούνιες είμαι. Έλα να με σπρώξεις. Λοιπόν, έτσι και σήμερα είναι μια τραμπάλα η εκπομπή. Θεωρείς κι όσοι ότι είμαι κάτω και είσαι πάνω ή ανάποδα σήμερα. Αν είμαστε στην τραμπάλα, πιστεύω, είμαστε κανονικά, φίλε, στα ίδια επίπεδα. Να ξέρεις, είσαι τριψήφιος στα κιλά. Βέβαια, θύχτηκες που το ρώτησα κιόλας. Σε παρακαλώ, φιδιαλούζουμε. Φοράμε επικαλαμίδες σε κουνούπια. Όχι βέβαια. Λύση νούμερο 2. Κρέμα δυνατίσματος. Εδώ κύριοι μόνο τα ακούτε αυτά. Μην παρασύρεστε. Δεν είναι κάτι σαν την κρέμα καραμελέ. Άρα δεν τρώγετε. Αν νιώθετε άσχημα που όταν βρίσκεστε μαζί με την κοπέλα σας. Να για τα κιλά. Τοποθετήστε την κρέμα δυνατίσματος στα κατάλληλα σημεία για να μην βλέπει το σκεμπέ σας. Και φυσικά το κατάλληλο σημείο για να μην βλέπει το σκεμπέ σας είναι τα μάτια της. Πάρα πολύ όμορφα. Λύση νούμερο 3. Τρίγωνα και κουρκουμπίνια. Αν δεν θέλετε με τίποτα να μείνετε σε αυτά τα κιλά του Πάσχα, σε αυτά τα κιλά που βάλατε αυτές τις μέρες, υπάρχει ένας πολύ σίγουρος τρόπος. Τρώτε 4 με 5 πιτόγυρα, 2 μακαρονάδες, 1 κουτί κουρκουμπίνια, 17 τρίγωνα κάθε μέρα και σίγουρα δεν θα μείνετε στα κιλά που είστε τώρα. Θα βάλετε έτσι μάνι μάνι καμιά δεκάδα ακόμα. Μεγάλη λύση που και εγώ και ο Κιώσης κάνουμε πράξη σήμερα. Πουκάμισο απ' έξω. Μεγάλη εφεύρεση. Τώρα, μετά από τέτοιο φαγοπότη, να βάλεις και το πουκάμισο μέσα και να είσαι σαν τον Κιονάκη εκεί που λέει Μαρνογκαλένε. Μασχαλοκάβαλο ζουσμένο και να φαίνεται όλο στους σκεμπές. Να το ζώνεις δηλαδή και ψηλά το παντελόνι και να φαίνεται αυτό το πράγμα σαν να είσαι στον 7ο μήνα. Δεν παίζει. Πουκαμισιά απ' έξω, παιδιά. Όταν οι άλλοι έχουν πολλούς κοιλιακούς, εμείς έχουμε μόνο έναν. Αποφεύγουμε τα κολλητά μπλουζάκια. Ισχύει μέχρι ενός σημείου. Δηλαδή, όταν δεν θα βρίσκεται πια ρούχο στο μέγεθός σας και το μόνο που θα σας χωράει είναι το σεντόνι του Champions League, απλά ράψτε το, παιδιά. Δεν υπάρχει, έτσι. Χημική δίαιτα. Εδώ τώρα θέλω ιδιαίτερα την προσοχή σας. Χημική δίαιτα ισχύει για ελεύθερους, για τους παντρεμένους. Είναι λίγο ένα θεματάκι. Ακούστε λίγο τη χημική δίαιτα. Πότε τα έχω γράψει αυτά? Σάββατο 7 Μαΐου 2005, σπορ του Βορρά, φίλε. Μεγάλες στιγμές. Και η φωτογραφία εδώ πέρα είναι σαν βαφτιστική φωτογραφία μου. Δεν με αναγνωρίζω, φίλε. Αδύνατος αυτά χωρίς μάγουλα με πολλά μαλλιά. Πω, τι γίνεται, ρε παιδιά.
Και δίπλα σπορ του βορρά το σήμα, φίλε, συγκινούμε. Προχωρώ! Χημική δίαιτα! Αν έχετε χοντρίνει τόσο που όταν κάνετε ηλιοθεραπεία στην αμμουδιά, Sky Meat, συνεργείο σύσσωμο της Greenpeace, σας ρίχνει με κουβάδες νερό και με σκοινιά σας τραβάει για να σας γυρίσει πίσω στη θάλασσα, είναι ένα πρόβλημα αυτό. Καταλαβαίνετε ότι μάλλον έχει ξεφύγει η κατάσταση. Αυτά Greenpeace, ελικόπτερα, ρε παιδί μου, drones και αυτά, σας ρίχνουν νερό με κουβάδες, με λάστιχα και σας τραβάνε τη θάλασσα. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Η λύση είναι μια χημική δίαιτα. Βρίσκεται μια φοιτήτρια από το χημικό, 22-23 ετών, ύψος 1,80, 90-60-90, λυσασμένη για κολλασμένες νύχτες και φεύγεται για ένα μήνα σε ένα ξερονήσι. Ελευθεριότητα παίζει. Δεν θέλω να πω παραπάνω λεπτομέρειες, απλά κυνηγέστε και σε λίγο καιρό η χημικός θα σας κάνει να μοιάζετε σαν το Στάδι Ψάλτη στις παλιές βιντεοτενίες, που δεν τον καθόταν ρούχο με τίποτα. Θα σας φύγουν με μια, θα σας φύγει και το λίπος και η λίπη. Η χημικός. Να ξέρετε, χημική δίαιτα. Λύση. Α, Τζένι! Τι έγινε, Κωστάκι? Σε γουστάρει η χωριά της. Με γουστάρει και μετά εσύ και κοκορέτσια! Συμβαίνει κάτι? Κάτω οι Ευρωπαίοι με τον αντικοκορετσισμό τους. Είστε ξενέρωτοι, χλεχλέδες, μπούλιδες που δεν ξέρετε τι είναι η ζωή. Ντουγάνια, μπούφι! Φίλε, η λέξη μπούφος δεν έχει πολύ ήθος. Θεωρώ ότι είναι υποτιμημένη. Την έχω ανασύρει από το χρονοτούλαβο το τελευταίο διάστημα, Χριστόγιος. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Άνοιξε ρε τις κοκκινομάλες, ρε. Άνοιξε ρε. Έχω χολιπτάρα, ρε. Βρίσκει όλοι για τις ξαφιές και τις μεραγρινές. Έχει βρει τραγούδια τις κοκκινομάλες. Το πηγάδι ούρισαν αυτές καημένες. Ψιλοαγκαρία κάνει, είπα, ξέρεις, έτσι, δηλαδή πηγαίνεις μισθός. Μπούφος. Αυτό το μπούφο έχει στην αρχή. Μπήκε μισθός στο στόμα σου, ρε παιδί. Ρε μπούφο. Και είναι δυσύλλαβη, τελειώνεις γρήγορα. Δεν είναι καμιά μεγάλη λέξη, ρε παιδί. Άντε ρε να βουχοδονόσουρα, μέχρι να την πεις τη λέξη. Ε. Άντε βρε σοβρόκο παντελόκυλο το λάστιχο που μιλάς. Τελειώνει, έχει φύγει ο άλλος, έχει φύγει ο θυμός. Πρέπει αυτό να γίνεται σύντομα. Μπαμ, μπαμ. Θυμάστε ποτέ, ας πούμε, το Στίβεν Σιγκάλ να δέρνει ώρες. Χρακ, χρακ, δύο. Με δύο κινήσεις. Δηλαδή, πολύ απλές, ρε παιδί μου. Έτσι. Μπούφος. Μόνο δύο συλλαβές. Για πού το έλεγα αυτό και το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι πλέον. Δεν πειράζει, το χάνω. Πάμε στη λύση νούμερο 6. Για τα κιλά. Απλά αδιαφορείτε. Εδώ είμαστε εμείς, νομίζω. Δηλαδή, όποια γουστάρει το σκεμπέ σας, καλώς. Όποια δεν γουστάρει, να ξεκινήσει, αλλά εκτέλεση αράουτ. Έτσι. Να κάνει, δηλαδή, να ξεκινήσει τη κίνηση αράουτ που ξεκινάει από πίσω και καταλήγει στα δυο σας τα γόνατα. Δηλαδή, ξαφνικά σε βλέπει τώρα. Πώς είσαι έτσι. Δηλαδή, αν το κορμί, αν δεν είναι, ας πούμε, το κορμί, αν δεν είναι η αραβανή ή ξέρω εγώ, η δούξα νομικού σε κορμί, τότε μην ξυνίζεις, μαζί τα φάγαμε. Έτσι τα κοψίδια. Και έχουμε άλλα χαρίσματα στο τέλος. Διότι, όπως λέμε, τα μεγάλα εργαλεία θέλουν και μεγάλα υπόστεγα. Σε παρακαλώ πολύ, δηλαδή. Κάπως πρέπει αυτό το πράγμα να το βάλουμε σε ένα σκίαστρο. Ο άλλος έχει μια ωραία κούρσα που λέγανε, όχι αυτοκίνητο, έχει μια κούρσα. Την αφήνεις έξω να τρώει ο ήλιος, φίλε, να σου χαλάσουν μουσαμάδες, να λιώσουν, να πούμε, μέσα τα δερμάτινα. Όχι, τη βάζεις, φίλε, στον γκαράζ, τη σκεπάζεις. Έτσι λοιπόν, όταν έχεις το μαραφέτη, το εργαλείο, το τέλος πάντων το σχετικό, κοιτάς να το έχεις σε μια προστασία. Λέω εγώ. Πρέπει να κάνω διάλειμμα. Πρέπει, ε. Ανοίξουμε γραμμές σήμερα, λέω, τη δεύτερη ώρα. Τι λες? Κατευθείαν να πάμε δεύτερη ώρα για γραμμές. Τέλος πάντων, στην Ήπολη και γεμάτη δόλο, με στόχο να μας ρίξουν το ηθικό, εμάς κάπως τους πιο ευτραφείς, ερώτηση κοπέλας, πόσα κιλά είσαι? Έτσι, καταρχήν το θεωρώ αιτία πολέμου, είναι κάζους μπέλι. Μπέλι. Πόσα κιλά είσαι, το πόσα κιλά είσαι. Οκ, κοίταξε, υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις. Μιλάω πάντα, αν νιώσετε ότι το κάνει με σκοπό να σε υποτιμήσει, ρε παιδί μου. Αυτό όταν όχι πάει, όταν πάει με σκοπό πραγματικά να σε προσβάλλει. Υπάρχουν διάφορες απαντήσεις. Πόσα κιλά είμαι? Είμαι 100 κιλά, αλλά είναι επειδή έχω βαριά. Τι λες δηλαδή, να ξέρεις. Ή, όσα κιλά και να είμαι, αποκλείεται να είμαι τόσα κιλά μαλάκας όσο ο πρώην σου. Μπορεί να παίξει και αυτή η απάντηση, ας πούμε. Είναι επίσης πολύ ωραία.
Καλά, κάτω από μεγάλα βράχια κρύβονται μεγάλα φίδια. Επίσης μπορεί να παίξει η απάντηση. Δεν είναι πάγος, είναι εγκλωβισμένο ύψος, θα το πάρω boy. Κατάλαβες, δεν είμαι χονδρός, είμαι χαμηλός τύφης, που έλεγε ο Βελίξ. Αυτά που λέτε. Αυτά. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Εσείς που λέτε ότι αδυνατίζει τον κολύμπι. Αν τον κολύμπι αδυνάτιζε, οι φάλαινες που κολυμπάνε όλη μέρα θα ήταν αδύνατες. Μην τρώτε τον παπά. Don't eat the priest. Αυτό έχω να πω. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε. Κληρώνουμε σήμερα. Μέσα από τα τηλεφωνήματά μας θα το κάνουμε. Και ένα υπέροχο τριήμερο Σερμές. Να δώσω κρέατα, φίλε, από τώρα, από σήμερα. Από αύριο. Ή υπάρχει κόσμος που πέρα από το χαβαλέ που κάνουμε που πέρασε δύσκολα αυτές τις μέρες. Όχι, όχι, φίλε, θα δώσω και σήμερα. Ας, υπάρχει κοσμάκης που την έβγαλε δύσκολα. Αν χλαπακιάσατε αυτές τις μέρες, αν είχατε τη δυνατότητα, ειδικά εσείς πήγατε στα χωριά που τα χωριά δεν καταλαβαίνουν την κρίση τόσο όσο η πόλη, αφήστε σήμερα να το πάρει κανένας άλλος το δωράκι. Τη σακουλίτσα με τα κρέατα από το κρεοπολείο Μιχάλη στον Εύωσμο με Νελάο 29. Να είναι καλά ο αδερφός. Γεια σου, αδερφέ! Άρα, τριήμερο στις Θερμές, Λουτράκια Ριδέας, καταπληκτικό ξενοδοχείο, πετρόκτη στο μέσα, ζεστό, μπαίνετε στις υγρασίες, να πούμε, σούξου μούξου, δίπλα, τα γούστα εκεί, πόζαρ, λουτράκια, αυτές τις ιστορίες και τα λοιπά. Σας την κάνει τσιμεντόβεργα την αυτοπεποίθηση. Ένα τριήμερο λοιπόν, δύο διανυκτερεύσεις στις Θερμές, το Λουτράκια Ριδέας και μία σακούλα κρέατα από το κρεοπολείο Μιχάλης. Έτσι. Πώς λένε ρε παιδί, μετά το hangover, μετά το πολύ ποτό δεν σου λένε πιες μπύρα για να ξεσουρώσεις. Έτσι, εμείς θα κάνουμε θεραπεία ομοιοπαθητική με κρεατάκια. Ξαναλέω, για εσάς που δεν είχατε τη δυνατότητα για αρνιά και τέτοια, έτσι που δεν γουστάρω και αρνί, δεν τρώω κιόλας, δεν πλησιάζω. Θέλω να ξαναπώ, αμαρτία να αντικατασταθεί ο ψήστης. Ήταν μια μεγάλη μορφή αυτός που πήγαινε πάνω να ψήσει από το πρωί, έβαζε το κάρβουνο. Και πήγαινε βέβαια και ο κάθε μαλαμπίπα πάνω. Ψ, δεν το βάλες καλά. Το βάλες χαμηλά, έφευγε αυτός. Πήγαινε άλλος. Φίλε, δεν το έχεις δέσει. Λίγο πιο δεξιά, κάτω λίγο αυτό. Πήγαινε ο άλλος, ρε εσύ, από εδώ σου πήρε. Ερχόταν ο άλλος, δηλαδή ξυπνούσε. Ο ένας ξυπνήσε από ξημερώματα, είχε φάει όλο το λούκι. Δεν έχεις βάλει αρκετό λάδι. Ο κάθε μαλαμπίπα ερχόταν να πει έτσι, ντυμένος, ωραίος, με το πουκαμισάκι του, σένιος, αυτά, φρεσκο αφραδούρα, και ερχόταν να κάνει και την παρατήρηση. Εδώ γιατί έτσι. Α, καλά, να σου πω κάτι. Του χρόνου θα σου δείξω εγώ. Έλα, του χρόνου άφαντι όλοι βέβαια πάλι, έτσι. Όλοι. Θα σου δώσω κλωτσά και θα σε βάλω γκολ στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Όχι σε αυτό ειδικά. Όχι σε αυτό ειδικά. Ειδικά σε αυτό. Ειδικά σε αυτό. Ειδικά. Χάρτινο το κυπελάκι, ψεύτικο πρωτάθλημα. Υπάρχει πάρα πολύ ωραίο ποστάρισμα. Στη μία πλευρά ο δικέφαλος πρωταθλητής, Παθεσσαλονίκος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντίνου λοιπόν, και δίπλα Αθλητική Ένωση Χαρταθλητών. Τι, μου κάνει. Σε ξύνει ο καρπός, πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Φίλε, δεν είναι φοβερά τα διαλύματα που κάνω. Δεν είναι σαν να έχω φύγει, αλλά είμαι ακόμα εδώ. Είναι σαν να έχει φύγει, αλλά είσαι εδώ. Το αγαπώ αυτό το παιδί γιατί πίνει φραπέ χειμώνα καλοκαίρι. Με μείον 20 το χειμώνα έπινε φραπέδια. Έχει ήθος, έχει αρκές ρε παιδί μου, έχει βάσεις. Φεύγω σε διάλειμμα και επιστρέφουμε, ζου μου, σου λέμε. Άιντε, επιστρέφουμε να ανοίξουμε τα γραμμές, πάμε. Έτσι, εδώ μου αρέσουν τα λόγια το λε. Εδώ είμαστε πουλάκια μου, ζου μου σου λέμε, ζου μου σου λέμε. Θα δώσουμε γραμμούλες μετά τις 9, γιατί πρέπει οπωσδήποτε και θέλω και πρέπει να διαβάσω και την ανακοίνωση, η οποία βγήκε από όλους τους συνδέσμους, οπωσδήποτε. Πέρα από το χαβά, πέρα από το χαβαλέ, πέρα από το θέμα μας με τα φαγητά, με τα... δικά μας, υπάρχει και αυτό μες στο μυαλό μας. Την 14η του μηνός, Σάββατο, 14 Τετάρτου, Παρασκευή και 13, Σάββατο την επόμενη μέρα, 3 η ώρα, στην Καμάρα υπάρχει τεράστιο συλλαλητήριο για την κλοπή, για όλα αυτά που έχουν γίνει. Να πω ότι μετά τις 9 που θα ανοίξουμε γραμμές, θα μπείτε και στη διαδικασία για το τριήμερο στις Θερμές. Βάλε μου κανονικό χαλάκι να διαβάσω και την ανακοίνωση, Χριστάρα μου. Λοιπόν, και για τρίμερο Θερμές και για σακούλα κρέατα από το κρεοπολείο Μιχάλης, ειδικά για εσάς που αυτές τις μέρες δεν είχατε τη δυνατότητα, μου έλεγε έξω ο Χρήστος, δεν είναι λέει μόνο τα φαγητά, είναι μετά που, εκεί που λες ότι φάγαμε, έρχονται τα γλυκά. Και το μπολ με το προφιτερόλ, το μπολ που έρχεται, το μπολ.
Είναι αυτό που λέμε. Με τι ασχολείσαι, με φουτμπολ, με βολεϊμπολ, με μπάσκετμπολ, με χάντμπολ, τι, όχι, με μπολ, ασχολούμαι με το βολ. Οι γαβάθες οι λεγόμενες, κάποια είναι τόσο βαθιά, μπορεί να κάνεις και βάφτιση, μπορεί να κάνεις και κολύμπι, να πούμε, αν είσαι λίγο μικρός όμως. Μιλάμε για αυτά, έτσι. Που έρχονται κανονικά, έρχονται κανονικά. Ξέρεις τι θέλω να μου βάλεις από κάτω, ένα παρίδι, αδερφέ. Ένα παρίδι θέλω από κάτω. Για το συγκεκριμένο. Για να διαβάσουμε την ανακοίνωση των συνδέσμων. Χαρήκαμε όλοι πάρα πολύ με την εικόνα του Ιβάν Σαββίδη να παίρνει το Άγιο Φως και να το μεταφέρει στην Ελλάδα. Με λαμπάδα ΠΑΟΚ, το μυαλό του είναι εκεί. Η καψούρα του για την ομάδα πιο δυνατή από ποτέ. Το λέω γιατί με ρώτησαν αρκετοί αυτές τις μέρες. Ρε Σικωστή, όχι ότι εμείς είμαστε μέσα εκεί και ξέρουμε, αλλά ασχολούμαστε νυχθημερών με τον οργανισμό, με την οικογένεια και είναι ένα πράγμα με τη ζωή μας, τα τέσσερα γράμματα. Όπως πολύ όμορφα είπε η γυναίκα μου στην κουμπάρα μας. Τι γίνεται, λέει Γεωργία, τι να γίνει, ρε Αγγελική, λέει. Ο ΠΑΟΚ καθορίζει, λέει, την όρεξη και τη διάθεση και το κέφι, λέει, μέσα στο σπίτι μας. Και το είπε γιατί το έχει αποδεχτεί πλέον. Έτσι είναι, πώς να το κάνουμε δηλαδή. Πώς να το κάνουμε, έτσι. Λοιπόν, ανακοίνωση. Εξέδωσαν οι σύνδεσμοι φίλων ΠΑΟΚ και ζητούν από τον κόσμο να βρεθεί το Σάββατο στις 3 στην Καμάρα και από εκεί να βρεθούν με πορεία έξω από την Τούμπα για να δουν τον αγώνα από γιγαντοοθόνη. Να πούμε ότι το Σάββατο έχουμε μάτς με τον Πανιόνιο. Τα ξέρετε τα παιχνίδια που μπαίνουν, θα τα πούμε κιόλας. Γραμμούλες, αφήστε λίγο τις γραμμές γιατί δεν θέλω να μην τη διαβάσω την ανακοίνωση. Θέλω, είναι όλο το συνδέσμον. Επιτρέψτε μου. Σε 10 λεπτάκια θα πάμε στο διάλειμμα και μετά θα ανοίξουμε γραμμές να μιλήσουμε με όλους σας. Όσοι βρίσκεστε σε κατάσταση, τέλος πάντων, όσοι έχετε ξυπνήσει, γιατί ακόμα κόσμος έχει ενώσει άδειες και λογικό είναι. Σχολεία δεν έχουν ανοίξει. Έτσι, λίγο μια μέρα πριν, μια μέρα μετά, γιατί ήταν αργίες. Τώρα, χθες ήταν αργία, έτσι, κανονικά για τον περισσότερο κόσμο. Λοιπόν, λέει η ανακοίνωση. Αρκετές μέρες μετά τα γεγονότα που σημάδεψαν τον μαγικό κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου, μπορούμε πλέον να βγάλουμε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα για να ερμηνεύσουμε το παρελθόν, να δράσουμε στο παρόν και να δούμε πώς θα κινηθούμε στο μέλλον. Μικρή παρατήρηση, είναι πάρα πολύ στρωτά και καλογραμμένη η ανακοίνωση. Δεν ξέρω ποιος την έχει γράψει την ανακοίνωση, αλλά είναι και τα ελληνικά της πολύ προσεγμένα και ακριβώς στον πόντο εκεί που πρέπει. Συνεχίζω. Γνωρίζουμε το αστείο επίπεδο της Super League's, του πιο βρώμικου πρωταθλήματος του σύμπαντος, καλός ή κακός, σε αυτό συμμετέχει και ο ΠΑΟΚ. Αλλά ομολογούμε ότι φέτος κάποιοι ξεπέρασαν τον εαυτό τους. Ας κάνουμε μία σύνοψη για να θυμηθούμε λίγο τα περιστατικά και την κανονικότητα που μας έχουν επιβάλει. Ομάδες της επαρχίας και της Αθήνας δεν εκδίδουν εισιτήρια για τους εντός έδρας αγώνες τους, κλείνουν ολόκληρες κερκίδες και οι αστυνομικές αρχές κυνηγάνε όσους κάνουν το έγκλημα να μετακινηθούν εντός ελληνικής επικράτειας για να παρακολουθήσουν ένα μάτς. Επίσης, παρακάτω, όλοι περιμένουν τους κρίσιμους αγώνες της Τούμπας που θα δείξουν ποιος θα τερματίσει στην πρώτη θέση. Τελικά το μάτς με τους κόκκινους δεν ξεκινάει ποτέ και το μάτς με τους κίτρινους δεν τελειώνει ποτέ. Διαιτητές παθαίνουν αμνησία, ξεφτιλίζουν τους κανόνες του αθλήματος και ξεχνάνε τι έχουν σφυρίξει κοροϊδεύοντας προκλητικά όσους διαθέτουν κάποια στοιχειώδη νοημοσύνη. Κανονικά γκολ ακυρώνονται, αλλά όχι από το διαιτητή και τους βοηθούς του και τελικά ο τίτλος του πρωταθλητή κρίνεται στα δικαστήρια και στα εφετεία. Κάπως έτσι ξεβρακώνονται απότομα και οριστικά οι ρομαντικοί που υποτίθεται ότι θέλουν να είναι πρωταθλητές στα γήπεδα, αλλά ταυτόχρονα χτίζουν γήπεδα με λεφτά του εξαθλειωμένου ελληνικού λαού εν καιρό μνημονίων. Η ΑΕΚ του άρθρου 44 δηλαδή, που κινήθηκε υπόγεια και επωφελείται από τη δικαστική εξόντωση του πρωτοπόρου στα γήπεδα ΠΑΟΚ, με σκοπό να του κλέξει το πρωτάθλημα, ίσως για να το βάλει δίπλα στα κύπελα που σήκωσε άνευ αγώνα. Οι οπαδοί της, αφού συνεννοήθηκαν πριν μερικά χρόνια με το τωρινό τους αφεντικό για να ρίξουν την ομάδα τους στη ΓΑΜΑ Εθνική, φεσώνοντας το δημόσιο, εμάς σου μαλάκες δηλαδή, έχουν πλήρως αποποιηθεί τις προσφυγικές τους αρχές και κατάτησαν χαμελέοντες. Η αλήθεια είναι μία. Οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ, όταν ήρθε η ώρα να παίξουν μπάλα, είτε δεν κατέβηκαν στο γήπεδο, είτε αποσύρθηκαν από το γήπεδο επειδή θα μετρούσε ένα καθαρό γκολ. Έχουμε δηλώσει άπειρες φορές ότι δεν γίναμε ΠΑΟΚ για τους τίτλους. Το ίδιο λέμε και τώρα. Ένας περισσότερος τίτλος είναι αιτία χαράς μόνο για τους τυχαίους
και τους περαστικούς που νομίζουν ότι γίνεσαι ανώτερος σαν οπαδός από τα τρόπαια της ομάδας σου. Αυτή εδώ η πρόταση είναι όλο το νόημα. Το TST ΠΑΟΚ. Όλη η ιστορία είναι σε αυτή την πρόταση. Την ακούσατε? Την ξαναδιαβάζω. Έχουμε δηλώσει άπειρες φορές ότι δεν γίναμε ΠΑΟΚ για τους τίτλους. Το ίδιο λέμε και τώρα. Ένας περισσότερος τίτλος είναι αιτία χαράς μόνο για τους τυχαίους και τους περαστικούς που νομίζουν ότι γίνεσαι ανώτερος σαν οπαδός από τα τρόπαια της ομάδας σου. Εδώ είναι όλο το ζουμί, παιδιά. Όποιος το καταλαβαίνει, γιατί πολλοί το καταλαβαίνουν από κάτω. Συνεχίζει η ανακοίνωση. Όλων των συνδέσμων, δεν είναι ενός μόνο, είναι σύζομοι οι σύνδεσμοι φίλων ΠΑΟΚ. Εμείς εμπειρία σε τέτοιες ομορφιές μέσα αγωγικά δεν έχουμε και ούτε θέλουμε να αποκτήσουμε. Επίσης δεν θέλουμε να αποκτήσουμε χάρτινα τρόπαια και τίτλους μέσω δικαστηρίων. Ο λόγος που αντιδρούμε και καλούμε τον κόσμο να αντιδράσει είναι επειδή δεν δεχόμαστε εκπτώσεις στην αξιοπρέπειά μας. Αυτή είναι η κουλτούρα μας και αυτά είναι τα ιδανικά μας. Τόσο απλά και τόσο κατανοητά. Δεν θα κάνουμε τους παθητικούς τύπους, ούτε θα συνενέσουμε στο βιασμό της λογικής. Θα προσπαθήσουμε να βάλουμε ένα φρένο στην αδικία, μόνο και μόνο για να είμαστε εντάξει με τους εαυτούς μας. Άλλωστε, όπως δεν νοείται ΠΑΟΚ δίκως τον κόσμο του, δεν νοείται να υπάρχει και κόσμος του ΠΑΟΚ που δεν αντιστέκεται. Οι μεγαλύτεροι ζήσαν τις μεγάλες φαγές δεκαετίες του 70 και του 80 που κλέβανε από τον ΠΑΟΚ πρωταθλήματα και κύπελα, αλλά να είστε σίγουροι πως το φετινό κατόρθωμα του ΠΟΚ εν έτη 2018 δεν έχει προηγούμενο. Με την ομάδα να παίζει με διαφορά την καλύτερη μπάλα στην Ελλάδα, ενώ 7 αγωνιστικές έπαιξε και κλεισμένων των θυρών, ένα μάτς που έχασε στα χαρτιά ενώ όλοι ήξεραν ότι ο Γαύρος δεν θα έφευγε με λιγότερα από 3-4 γκολ στην Τούμπα, και τώρα πάνε να κάνουν το αδιανόητο να μας τιμωρήσουν επειδή ήρθαν να μας βιάσουν μέσα στο σπίτι μας, ακυρώνοντάς μας γκολ τίτλου στο 90. Τιμωρία που σύμφωνα με την αστεία πρωτόδικη απόφαση, η οποία είμαστε σίγουροι πως θα αλλάξει, ο ΠΑΟΚ τιμωρείται με -3 φέτος, -2 του χρόνου και ποινή αποκλεισμού από το γήπεδο 3 ετών για τον Ιβάν Σαββίδη. Αν δεν έμπαινε ο Σαββίδης, θα έμπαινε ο κόσμος λόγω της αγανάκτησής του και αυτή τη στιγμή δεκάδες ΠΑΟΞίδες θα γίνονταν έρμεα του ελληνικού κράτους. Αν από την άλλη δεν έμπαινε ούτε ο κόσμος, πολύ απλά δεν θα μετρούσε η γκολάρα του Βαρέλα. Αυτά τα όμορφα γίνονται στο ελληνικό αθλητισμό που προφανώς και είναι προέκταση της άπιας ελληνικής κοινωνίας. Αδερφέ ΠΑΟΞΙ, συνεχίζει η ανακοίνωση όλων των συνδέσμων. Απευθυνόμαστε σε εσένα και σε καλούμε να ενώσει τη φωνή σου μαζί με χιλιάδες άλλους ΠΑΟΞΙΔΕΣ το Σάββατο 14 Τετάρτου για να φωνάξουμε ως εδώ. Απευθυνόμαστε σε εσένα. Γιατί η εποχή που οι κάτοικοι του Βορρά αντιμετωπίζονται σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας πρέπει να τελειώσει. Οι υπόλοιποι ας βάλουν το κάλπι υπό πρωτάθλημα εκεί που ξέρουν και ας κάνουν το γύρο του θριάμβου μαζί με διαιτητές, δικαστές και τα κόκκινα και πράσινα αδέρφια τους. Ξέρουμε ότι στην ελληνική καθημερινότητα δεν είναι μόνο ο αθλητισμός σάπιος. Βλέπουμε κόμματα που υποστηρίζουν επιχειρηματίες που κατηγορούνται για εμπόριο ναρκωτικών, δικαστές που ξεφτιλίζουν κάθε έννοια δικαιοσύνης, δημοσιογράφους που για 5 ευρώ κάνουν το άσπρο μαύρο και τεράστιες πλειοψηφίες να παριστάνουν ότι όλα βαίνουν καλώς. Εμείς είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε σε όλους αυτούς πως δεν θα υπάρξει καμία ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη. Το Σάββατο, ο 70ης παππούς που το Μάη του 76 πανηγύρισε τον γκολ του Γκουερίνο, που μας έδωσε το πρωτάθλημα και η φωνή του ακούστηκε μέχρι την Κατερίνη, θα πάρει τον εγγονό του από το χέρι, θα φορέσουν το παοξίδικο κασκόλ τους και με το κεφάλι ψηλά, σαν πραγματικοί πρωταθλητές θα κατέβουν και θα ενώσουν τις φωνές τους με όλους εμάς. Με σένα που διαβάζεις αυτές τις γραμμές. Με σένα που έπεσες παρασίδι στη Διαπασόν όλη τη βδομάδα πριν το συλλαλητήριο του 1998. Τον αδερφό σου που τρελάθηκε με τα 5 δευτερόλεπτα στο Σάβιτς το 94. Τα φιλαράκια σου που μπήκατε μαζί στο Πούλμαν για την Τουρκία. Με όλους εμάς που κουραστήκαμε, ο κάθε μοναστηριώτης, Πούλιος, Λίτσας, Παπαπέτρου, Κασταφέρης, Σπάθας, Αρετόπουλος, Κομίνης, Μαρινάκης, Μητρόπουλος, Μελισανίδης, Μητσοτάκης και Τσίπρας να κλέβει τα όνειρά μας. Αδερφέ ΠΑΟΞΙ, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Αντιθέτως, όλα τώρα αρχίζουν. Θα σε δούμε στο δρόμο. Καλούμε όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ από Θεσσαλονίκη, επαρχία αλλά και κάθε γωνιά της γης, τα τμήματα υποδομής που είναι το μέλλον του συλλόγου, την ΠΑΕ, την ΚΑΕ, το ΤΑΠ και τον Ερασιτέχνη στο τεράστιο ειρηνικό συλλαλητήριο το Σάββατο 14 Τετάρτου 2018 στην Καμάρα στις 3. Θα υπάρχει σκηνή
όπου θα πραγματοποιηθούν ομιλίες από εκπροσώπους όλης της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Στο τέλος θα ακολουθήσει πορεία στο γήπεδο της Τούμπας, όπου όλοι μαζί θα παρακολουθήσουμε το μάτς με τον Πανιόνιο σε γιγαντοοθόνη, προκειμένου να δώσουμε την όδηση που χρειάζεται στους πραγματικούς πρωταθλητές. Ιστερόγραφο. Τσίπρα Μητσοτάκη. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Ότι στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα είστε ανεπιθύμητοι και δεν πρόκειται να ξαναπατήσετε το πόδι σας. Ο αγώνας συνεχίζεται μετά τιμής σύνδεσμη φίλων ΠΑΟΚ. Σαν να την έγραψε ο κάθε ΠΑΟΚτσής με το δικό του χέρι. Δεν θέλω να αφαιρέσω, δεν θέλω να προσθέσω τίποτα απολύτως. Όλα όσα, όλο αυτό το διάστημα λέμε μέσα από την εκπομπή. Όλα όσα σκεφτόμαστε, φωναχτά ή μέσα μας, όλα είναι σε αυτή την ανακοίνωση. Μέχρι τώρα γίναν διάφορες συνεννοήσεις, διάφορες μαζόξεις, διάφορες κινητοποιήσεις. Αυτή εδώ όμως είναι η μητέρα των μαχών. Αυτή εδώ η συγκέντρωση στην Καμάρα στις 3 το Σάββατο θα πρέπει να είναι απάντηση. Αν ένιωσες, το λέω εγώ. Σε εσάς, αν ένιωσες ότι σε έκλεψαν, ότι σε πρόσβαλαν, ότι σε υποτίμησαν, αν ένιωσες ότι σου βίασαν την νοημοσύνη, ότι ήρθαν μέσα στο σπίτι σου και στο βεβήλωσαν, ότι ήρθαν μέσα στο σπίτι σου και το σπήλωσαν, το λέρωσαν, τότε πρέπει να είσαι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Ειρηνικά, χωρίς να δημιουργήσουμε το παραμικρό, να πάμε να βροντοφωνάξουμε. Χαίρομαι που αναφέρεται μέσα στην ανακοίνωση και για εξέδρα και για ομιλητές, γιατί την προηγούμενη φορά στην Καμάρα έγινε το πράγμα γρήγορα, κατανοητό, να είναι πιο οργανωμένο όλο αυτό. Αυτό. Συγχωρέστε με αν σας κούρασα, ήθελα πάρα πολύ να τη διαβάσω στον αέρα. Λέω κάθε φορά γιατί με ρωτούν. Αφού υπήρχε στο διαδίκτυο από χθες το βράδυ. Άλλο παιδιά, εδώ είναι το μέσο αυτό, το ραδιόφωνο. Η φωνή μπαίνει σε κάθε σπίτι, σε κάθε αυτοκίνητο καθένας. Μην νομίζετε ότι έχει την οικειότητα, την εξοικείωση μάλλον, όχι την οικειότητα, την εξοικείωση με το διαδίκτυο. Ή και το χρόνο να μπει μέσα. Ή ότι όλοι αγοράζουν εφημερίδα. Γι' αυτό λοιπόν το νιώθω και μάλιστα, πώς σας πω, θέλω κιόλας να τη διαβάσω την ανακοίνωση. Θέλω. Δεν το κάνω από υποχρέωση, το νιώθω σαν επιθυμία. Το θεωρώ ότι είναι καθήκον μου. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θέλω να υπενθυμίσω ότι έχουμε στις 29 του μηνός αιμοδοσία. Θα σας κουράσω λίγο αυτές τις μέρες που απομένουν. Είναι 18 μερούλες. Θα σας κουράσω λίγο. Συγχωρέστε με, δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται. Να καταφέρουμε να σηκώσουμε από τον καναπέ, από την καφετέρια, από το κρεβάτι, από οπουδήποτε, τον κάθε έναν σας εκείνο το πρωί. Πρέπει αυτή τη φορά και επειδή πάντα τέτοια εποχή, εν ώψη καλοκαιριού, στην ουσία είναι Μάιος, όταν θα κάνουμε την 14η δημοδοσία μας, πρέπει να έχουμε πάρα πολλές φιάλες, όπως μαζέψαμε πέρσι τον Ιούλιο που μαζέψαμε 100 τόσες φιάλες. Θα είναι τεράστια η ανάγκη. Έλα κι εσύ, δώσε το αίμα σου, δώσε τη ζωή σου και εγώ θεωρώ ότι ο Θεός αυτά τα δίνει πίσω, όχι το κάνεις ανταποδοτικά, πάω να δώσω αίμα για να μου το γυρίσει πίσω, αλλά σώζεις μία ζωή, εσύ που ακούς. Ζου μου σου λέμε, αυτό είναι ο πυρήνας, το βαθύτερο νόημα του ζου μου σου, του ζούμε μεγάλες στιγμές, να δίνουμε και στον συνάνθρωπό μας. Είπα φυσικά για την εικόνα, είπα Δημήτρη μου, η εικόνα του Ιβάν να παίρνει το Άγιο Φως με λαμπάδα ΠΑΟΚ δείχνει ότι ο άνθρωπος στο μυαλό του έχει πώς θα κάνει τον ΠΑΟΚ τεράστιο. Πώς θα φτιάξει μια ομάδα που του χρόνου θα κερδίσει και τους δικαστές και τις διακοπές και τους διαιτητές. Τα τρία δέλτα. Διακοπές, δικαστές, διαιτητές. Τα τρία δου. Τα τρία δου. Και το τέταρτο. Τους δούλους. Γιατί υπάρχει και τέταρτο. Είναι οι δούλοι. Όλοι αυτοί που επειδή τόσο καιρό παίρνουν χαρτζιλίκι, σκύψαν το κεφάλι τους, τον ξέσκισαν για την ομολογουμένως άσχημη και κακή εικόνα, το ξαναλέω, για το λάθος του να μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να φανεί και το όπλο. Δεκτό, το είπαμε συνέχεια, δεν λέτε να το λέμε κάθε μέρα. Ναι. Και που έκαναν τα στραβά μάτια για τα καράβια τα κυβέρνητα, έτσι δεν υπάρχει. Αλίμονο.
Άλλη μόνο. Τώρα για μεταγραφές που ρωτάτε, βγήκαν οι άνθρωποι της Καραμπάχ και δήλωσαν ότι ναι μεν θέλουν τον Ερίκε στην ομάδα τους, όμως τα 5 εκατομμύρια ευρώ δεν τα έχουμε. Ο δε Ερίκε, λέει, όπως δήλωσαν, το μυαλό του το έχει στον ΠΑΟΚ και πώς θα γυρίσει πίσω. Το θέλω. Πραγματικά δεν ήθελε να φύγει αυτός ο παίκτης. Πραγματικά δεν ήθελε. Δεν ξέρω αν θα μείνει ο Μακ. Ο Μακ, ο οποίος έχουμε δει φέτος που καμία σχέση δεν έχει με τον Μακ όταν έφυγε από την ομάδα πρόπερση. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Ουάρντα. Εγώ τον θέλω τον Ουάρντα. Προτιμώ τον Ουάρντα από τον Ελκαντουρί που είδαμε. Δεν ξέρω αν ο Ελκαντουρί του χρόνου θα δείξει πραγματικά ένα άλλο πρόσωπο και θα μας βγάλει τα μάτια, θα μας πάρει τα μυαλά. Αλλά έχω την αίσθηση ότι γρήγορος δεν πρόκειται ποτέ να γίνει, ας πούμε. Ή την έκρηξη που έχει ο Ουάρντα δεν πρόκειται. Αλλά αυτά είναι τώρα είναι προσωπική άποψη, ας πούμε. Ο άλλος μπορεί να πει, όχι, εγώ θέλω. Για τον Αζεβέδο δεν ξέρω αν θα τον κρατήσουμε ή όχι. Για τον Χατζερίντι είπα, προτιμώ με κλειστά μάτια Κυριάκο Παπαδόπουλο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτή η μεταγραφή. Το παιδί είναι 26 ετών, δεν ξέρω κατά πόσο θέλει τώρα ή σε 3 ή 4 χρόνια να έρθει στα 30 του στον ΠΑΟΚ. Στα 26 του θα βρει σίγουρα άλλη γερμανική ομάδα. Σίγουρα υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλους. 7 εκατομμύρια ευρώ είναι η ρήτρα που έχει βάλει η ομάδα του Αμβούργου, που κέρδισε τη Σάλκε προχθές, αλλά δεν τη σώζει την κατηγορία, πιστεύω. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα πούμε, παιδιά. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Υπενθυμίζουμε, χορηγή πρώτης ώρας ηλεκτρονέτ, Παμπουκίδης Νικολαίδης, 51 χρόνια νούμερο 1, με συσκευές NEF νούμερο 1 στη μαγειρική, χρόνια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Φυσικά οπτικά Μανολόπουλος και φακούς επαφής και γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως, τρεις γενιές οπτικά, τρομερή ποικιλία, τρομερή τεχνογνωσία για τα μάτια σας, προστατεύει τα μάτια σας. Καφεμάγαζο.gr, με σπιτικά αναψυκτικά, σμούθις, πουρέδες για σμούθις, γρανίτες, χωρίς χημικά και όλα όσα θέλετε, και φρέντο εσπρέσο, βέντο που είναι κορυφαία μάρκα, αν έχετε κατάστημα και ετοιμάζεστε για την καλοκαιρινή σεζόν, οτιδήποτε δροσιστικό. Και βέβαια όλα στα όρθια, με δύο μαγαζάρες και στην Λεωφόρο Στρατού και στον Κωνσταντινοπόλος, ο νοστιμότερος γύρος της πόλης, και κοτόπουλα σούβλας και ποικιλία με σκεπαστές, τα πάντα όλα, τα πάντα όλα. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να ανοίξουμε και γραμμές και να μιλήσετε κι εσείς και να μπείτε και στη διαδικασία του διαγωνισμού. Θα πάρουμε τα ονόματά σας για τριήμερο θερμές και σακούλα κρέατα από το κορυφαίο κρεοπωλείο της πόλης, το κρεοπωλείο Μιχάλη στον Εύωσμο Μενελάου 29. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Άνοιξε το, αγόρι μου, άνοιξε το. Αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση από Μάγκη στο Δουλόπουλο. Το γουστάρω πολύ το κομμάτι γιατί έχει πολύ όπα μέσα. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στα παιδιά στο εξωτερικό. Νανά, Χρήστος, Πρόδρομος, Γιώργος, Ελπίδα, Ζωή, Βαγγέλης, όλα τα παιδιά. Κώστας Φραγκφούρτη, Στοκχόλμη, Γιάννης, γενικά. Μην ξεχάσω κανένα, τώρα μ' αρχίσω έτσι. Γεια σου Χρήστο Κολοβέ, στην Μελβούρνη, εκεί τα παιδιά, στο Χάρι, τον Παιδί, το όλους σας, την αγάπη μας. Εδώ είμαστε, μπουκάρουμε δεύτερη ώρα, ανοίγουμε γραμμές, 2310-287-888. Χίλια κομμάτια, τα ολομαύρα σου ματιά, ρε μελαχρινάκι. Έλα ως εδώ που σε λαχταρώ. Εντάξει, η εκτέλεση από Άρντα είναι, φίλε, πιο ethnic. Σε γουστάρουμε πολύ, ένα. Επειδή είσαι πεκτάρα, πολλά καντάρια, έχεις και πολλά καντάρια από το άλλο, γιατί ενώ τη μία μέρα δέχτηκες απειλές με μαχαίρια και όπλα από μέσα στον όμορφο κόσμο του ποδοσφαίρου, αλλά το πνίξαν τα κανάλια, το κάνανε γαργάρα και αβαβά αυτό. Είχες μετά τα άντερα, είχες τα κάκαλα, είχες τα βαριά μπεγλέρια για να βγεις και να παίξεις και να παίξεις και ωραία εναντίον της ΑΕΚ. Και μπράβο, σε γουστάρουμε. Εγώ προσωπικά, εγώ σε γουστίζω, ρε παιδί μου. Εκφράζω τη δική μου άποψη. Όχι Βαλένθια, δεν θέλω να πας πουθενά. Θέλω να γυρίσεις εδώ. Φαντάζομαι ένα δίδυμο στα χαφ με Ουάρντα, με Πέλκα. Και δεν με ενδιαφέρει ούτε η Βαλένθια ούτε τίποτα. Αρκεί πέρα από αυτήν την ωραία τρέλα που έχεις, ρε παιδί μου, αυτή την παιδικότητα που βγάζεις, αυτό τον παλιπαιδισμό, αυτή είναι επειδή είσαι ένα μουρλό παιδί και σε κουστάρω που είσαι έτσι, είσαι ζουμουσού, ρε παιδί μου. Αρκεί να έχεις το μυαλό σου μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μην έρθεις εδώ πέρα και να κάνεις διάβαλο και δεν σε μαζεύουμε από τα ξενύχτια, κανόνισε. Μέσα στο γήπεδο, να είσαι αυτός που πρέπει. Τώρα, τι θα αποφασίσουν οι ηθήνοντες, είναι δική τους υπόθεση. Εμείς
Εγώ γουστάρω και Ουάρντα του χρόνου στην ομάδα. Και Ερίκε. Δηλαδή θέλω τρελούς, ρε παιδί μου. Είναι ωραίο πράγμα η τρέλα. Είναι απρόβλεπτη του. Τι θα σου κάνει ο παίκτης. Ένα στρατιώτης ο οποίος κάνει ό,τι του λέει η τακτική. Δεν με ξεσηκώνουν αυτοί, ρε. Εντάξει, χρειάζεται και τέτοιους, έτσι. Χρειάζεται να είναι. Και κάποιοι να είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αλλά χρειάζονται και οι μουρλοί, ρε παιδί μου. Ζήτω οι μουρλοί. Ζήτω το ζου μου σου. Λοιπόν, πάμε. Να ανοίξουμε γραμμούλες, να μιλήσετε εσείς. Μια φορά και έναν καιρό, παιδική κατασκήνωση 23 10 25 67 88, Αριστοτέλους 22. Ενημερωθείτε για το πώς μπορούν τα παιδιά να πάνε εκεί στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδική, σε ένα υπέροχο τοπίο. Στην κατασκήνωση, εξαιρετικά πράγματα θα βιώσουν εκεί. Με σεβασμό στο παιδί σας, στην κοινωνικοποίησή του, στη διασκέδασή του, στην εκπαίδευσή του μέσα από τα προγράμματα και τις δραστηριότητες. Μια φορά και έναν καιρό. Φυσικά λαδόκολα από το Κορδελιό στο Καρμάνκιο, υπέροχα πράγματα, καταπληκτικά πράγματα θα φάτε εκεί όταν πάτε στο Δημήτρη, απέναντι από τον Μασούτη, 705-750 τηλιβεριά, με Διέκο Παντσέτα, υπέροχα εδέσματα. Κορυφαίος προορισμός εδώ και 16 χρόνια, νούμερο 1, εκλεκτά, ένα και ένα όλα. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, κληρώνουμε τρίμερο στις θερμές και σακούλα κρέατα από το κρεοπωλείο Μιχάλης. Ναι! Γεια σας! Αγόρι μου! Επιτίδο λεβεντάρχε εσωπλικατόριο! Που σημαίνει! Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς! Αδερφέ μου! Ζου μου σου λέμε και όλα τα καίμε! Έτσι! Κουφάλα νεκροθάφτη, άκουσες την ανακοίνωση! Την άκουσα! Την ανακοίνωση την άκουσες, κουφάλα νεκροθάφτη! Δεν θα πεθάνουμε ποτέ! Ακριβώς! Μόνο την ώρα δεν συγκράτησα, Κωστή! Τι ώρα, τρεις η ώρα το Σάββατο! Τρεις! Αυτό το Σάββατο, έτσι. Αυτό που έρχεται, 14 του μηνός. Τώρα, μεθαύριο. Βέβαια. Λοιπόν. Εκεί θα είμαστε όλοι. Χριστός Ανέστη σε σένα. Αληθώς. Και στην οικογένειά σου ευχαριστώ. Χρόνια πολλά. Σε όλα τα ζουμουσάκια και απανταχούς συνακροατές μας, ομογένεια που είναι έξω όλος ο κόσμος, όπου και πάω ξύς. Χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη. Αγόρι μου, αγόρι μου, αδερφό μου. Ας τους φωτίσει ο Θεός μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Να βγάλουν μια απόφαση δίκαιη. Έτσι. Περιμένουμε αύριο. Αύριο είναι. Αύριο. Ας φωτίσει ο δικαστής. Σήμερα τα μεσάνυχτα. Ο δικαστής να δει τα βίντεο που οι παίκτες της ΑΕΚ, οι τρομοκρατημένοι ντεμέκ, γελάνε μέσα στα ποδητήρια. Δεν θέλουμε την πραγματικότητα αυτό. Να βγάλουν. Δεν θέλουμε τίποτα παραπάνω από αυτό που δικαιούμαστε. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, και όσο για τις μεταγραφές, ήδη εγώ έχω κάτι πληροφορίες ότι ήδη ξεκίνησε ο Μίχελ. Ήδη, έτσι. Κάτι είναι για τον Παπαδόπουλο, για αυτά κάτι δεν ξέρω τώρα κατά πόσο. Η υπόθεση του Παπαδόπουλου μοιάζει για πολύ εξάρι, με αυτή. Για εξάρι, όχι για κεντρικό αμυντικό, για εξάρι. Επειδή Κάνιας. Για εξάρι, θα επειδή λογικά η ομάδα, εκεί πονάμε. Επειδή Κάνιας, λογικά τέλος. Έτσι. Ναι. Και επειδή πιθανόν και ο Σάκχοφ τέλος. Και ο Σάκχοφ, δεν λοιπόν, οπωσδήποτε τουλάχιστον έναν, αν όχι δύο αμυντικά χαφ. Έτσι. Οπωσδήποτε και δύο αριστερά, δεξί και αριστερό αυτό μπακ. Θα τα δούμε όλα. Το σημαντικό και είναι. Δεξιά, αυτοί ξέρουν και ένα τέτοιο center for ακόμα. Το σημαντικό και είναι ότι φέτος δεν χρειάζεται ξύλωμα από την αρχή. Χάσαν μέσα από τα χέρια τους πήγε στη Βασιλεία ο Δημητρίου για 100.000. Μη χαθεί και ο Σκιαμπάνης. Θα κάνουμε τα ταλέντα. Σε 10 χρόνια δεν θα έχουμε παλεμάχους. Μη χαθεί και ο Σκιαμπάνης το τέρμα. Μη χαθεί. Το τέρμα. Όχι, 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 να μην χαθεί. Προσοχή. Υπάρχουν άλλοι που μπορούν να φύγουν. Προσοχή. Ακριβώς. Αρχικά, καταρχήν ονόματα δεν λέμε. Ονόματα δεν λέμε. Δεν εννοούμε το Ρέι. Δεν λέμε ονόματα. Γεια σου, Παυλούκο μου. Φιλιά. Βάλε μου συγκλήρωση 947, Νικηφορίδης Παύλος. Γεια σου, Παύλε μου. Φιλιά. Έχει στα κρέατα, ε. Φιλιά. Στα κρέατα. Σε έβαλα και στα όλα μέσα. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Γεια σου, ρε σερέ! Αληθώς ο κύριος. Καλώς σου, Στελάρα. Έλα, αγόρι μου. Για να πούμε κατευθείαν στο ψητό. Κατευθείαν. Παρότι είμαστε από μεταχλαπάκια περίοδο. Ναι, το δικαίωμα ο κύριος Τσίπρας να έχει Θεσσαλονίκη το απέλεσε όταν περίμενε να έρθει προς τα Θεσσαλονίκη και μετά να βγει η απόφαση. Καλά, αν είχε σωστούς συμβούλους, έπρεπε να έρθει προς τα Θεσσαλονίκη, να βγει πρώτη απόφαση και μετά να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Βεβαίως. Αφού επέλεξε τον εύκολο δρόμο και νομίζω ότι είμαστε λαγαμάδες. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα με αυτές τις συνθήκες να ξαναδούν στη Θεσσαλονίκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ που θα μας έδινε το πρωτάθλημα 10 αγωνιστικές και κλεισμένων και μείον 50 βαθμούς.
Ο φίλος του, έτσι δεν έλεγαν, ο φίλος του ΠΑΟΚ, ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας εδώ στο πρωτάθλημα. Κρυφτήκαν όλοι τους, αδερφέ. Άσε, μη με φουρκίζεις. Απελέστα το δικαίωμα να έχετε στη Θεσσαλονίκη, φίλε. Εδώ μας περνάνε για πολίτες τρίτης και τέταρτης κατηγορίας. Που ήρθε και είπε ότι έξω τι μας χαρίζει την αυλή έξω από την Τούμπα, που θα κάνουμε γήπεδο με δικά μας λεφτά, την ώρα που δίνουν 20 εκατομμύρια στην ΑΕΚ για να κάνει γήπεδο. Και άλλα 400 τους χαρίσανε από τα πληρώματα που είπες εμείς οι λακαμάδες. Ακριβώς. Τι να πω, ρε παιδιά, εντάξει. Σε παρακαλώ. Κωστή, ξέρεις γιατί δεν σου πήρε αρνείο Αλαφούζος? Γιατί οι παίχτες του κάνανε αποχή, το ακούσατε αυτό, ότι δύο μέρες δεν έχουν κατέβει στην προπόνηση του Βάζελου οι παίχτες. Ναι. Για πες. Γιατί δεν έκανε σούβλα ο Αλαφούζος. Γιατί. Το αρνάκι έκανε προσφυγή και έμεινε ελεύθερο. Αρνήθηκε. Αρνήθηκε να παίξει για τον Αλαφούζο. Αρνήθηκε. Ναι, ρε φίλε. Λοιπόν, κάνουν ό,τι μπορούν. Ό,τι μπορούν κάνουν για να σώσουν το Βάζελο. Ό,τι μπορούν όλοι τους. Θα βρουν τρόπο να αλλάξουν νόμους. Να κάνουν να καταπιούν χρέη. Να αλλάξουν κανονισμούς μεσού στη σεζόν. Δείτε τι γίνεται. Πιάστε την κουβέντα του Μελισανίδη. Δείτε πίσω από τις λέξεις τι κρύβεται. Είδες τι είπε. Δεν πρέπει ο Παναθηναϊκός να στην κατηγορία. Γιατί να στην κατηγορία, ρε γίγαντα. Για ποιο λόγο να στην κατηγορία. Δεν καταλαβαίνω. Κατάλαβες. Έως πάντων. Κωστή, δεν κλάνε ο πεθαμένος, φίλε, ό,τι και να κάνω και να βρω, θα βγάλει. Δεν έχει. Τελείωσε. Πεθάναν αυτοί. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Γεια σου, Κωστά. Γεια σου, αγοράκι μου. Γεια σου, τελάρα μου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Σε εσάς. Ναι. Καλημέρα. Σε μένα μιλάτε. Βεβαίως. Α, ωραία. Θέλετε καλημέρα. Να μιλήσετε κι εσείς σε μένα. Ναι. Γιατί όχι, μπορούμε να μιλάμε μαζί και χώρια να καταλαβαίνόμαστε. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Δεν θα διαφωνήσουμε κιόλας, είναι... Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο κύριος, αληθώς. Με υγεία και ευλογία σε όλα τα σπίτια. Έτσι. Και αν πάνε στραβά τα πράγματα με τον ΠΑΟΚ που ακούω, πορώνε στο όλοι και άντρας μου πρώτος και καλύτερος. Εντάξει ρε παιδιά, θα πάθουμε και ζημιά, λίγο ηρεμία, χαλαρά, εντάξει. Κοίταξε, το χαλαρά πλέον δηλαδή, έχει... Το έχει αποδεκτεί, είπες πριν η γυναίκα σου που σε ακούω. Πίστεψε με, γυναίκα με κι εγώ, μπορώ να την καταλάβω, θέλοντας και μην το αποδεχόμαστε. Εδώς. Δεν είναι ότι καλύτερο να βλέπουμε τον άντρα μας να τρελαίνεται και να χάνει το κέφι του γιατί ο ΠΑΟΚ έχασε, ας πούμε. Οκ, τον αγαπάω και εγώ τον ΠΑΟΚ, θέλω να κερδίζει. Αυτά είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας. Έτσι, δεν γίνεται να το βγάλεις από μέσα. Είναι ένα πράγμα το οποίο το αποδέχεται αυτός που είναι δίπλα σου και σε αγαπάει. Άλλος έχει μαζεύει πεταλούδες, άλλος γραμματόσημα, άλλος να πούμε πες τζόγο, άλλος πάει για σκι, άλλος βγαίνει για κυνήγι. Ο καθένας έχει ένα πάθος. Αυτό το πράγμα, αν τον αγαπάς τον, αν το κάνεις την εξήγηση από την αρχή. Σίγουρα το αποδέχεσαι. Δεν λέμε τώρα να παίζεις ξύλο. Αν δεν πιάσει λαγό και εσύ στο σπίτι θα έρθει με μούτρα, όχι. Λαγό εννοείς το Βάζελο ή γενικά, ας πούμε. Για πες, πόσα χρόνια είσαι παντρεμένη με τον άντρα σου, πόσα χρόνια είστε παντρεμένη? Είμαι νιόπαντρη, άσχετο είμαστε πολλά χρόνια μαζί, είμαι νιόπαντρη, ούτε ένα χρόνο δεν έχουμε παντρεμένη. Α, είστε ακόμα στα μέλια και στα σιρόπια. Όχι, 10 χρόνια είμαστε μαζί. Α, 10 χρόνια μαζί. 10 χρόνια μαζί είμαστε, ναι. Εντάξει, οπότε έχεις εμπειρία. Αλλιώς θα σου έλεγα είσαι. Μεγάλη εμπειρία έχω. Αλλιώς θα σου έλεγα ότι είστε ακόμα εντάσσεστε στο σετ ζαχαροπλαστικής. Ακόμα ένα χρόνο παντρεμένη είναι. Έχω μεγάλη εμπειρία. Δεν συζητώ όταν κάνει ο ΠΑΟΚ. Αυτά ειδικά τώρα που γίνανε τελευταία δεν είναι. Εντάξει. Καθορίζει το κέφι μας και την όρεξή μας. Δεν λέμε να παραμελήσουμε τα παιδιά μας. Ή να μην πάμε. Όχι, εντάξει, ναι, το καταλαβαίνετε αυτό. Απλά καθορίζει την όρεξή μας, το κέφι μας. Ειδικά. Απλά μας χαλάτε τη διάθεση και εμάς γιατί δεν θέλουμε εσάς να βλέπουμε στεναχωρημένους. Όχι γιατί είναι. Γι' αυτό βιάζει, λοιπόν, με όλη την αγνή ψυχούλα σας, εύχεστε να πηγαίνουν καλά τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ για να είναι χαρούμενοι οι άντρες σας. Φορνάω το καντήλι κάθε φορά και κάνω τις ευχές. Αυτό. Το καντήλι για να μην ρίχνουμε καντήλια όταν δεν πάνε καλά τα πράγματα. Έτσι, έτσι. Εδώ τώρα, πρόσεχε κορίτσι μου, τι γίνεται. Το λέω, το εξηγούσα και προχθές που ήμασταν στο οικογενειακό τραπέζι. Δεν είναι μία ήττα ή ένα χαμένο μάτς. Είναι η αδικία και ο τρόπος που νιώσαμε ότι προσπάθησαν ενορχιστρωμένα και οργανωμένα με σχέδιο να μας κλέψουν. Αυτό είναι που μας έχει τρελάνει πιο πολύ. Αυτό που ρωτάω τον άντρα μου και θέλω να μου το απαντήσετε όλοι όσοι ακούν την εκπομπή, ξέρω γενικά. Τώρα το καταλαβαίνετε ότι αυτό γίνεται. Εγώ πιστεύω εδώ και χρόνια ότι είναι τα πράγματα ευνοϊκά για τους Νότιους. Φυσικά το καταλαβαίνω. Δεν το είναι ζούμε. Κάτι σημερινό, ας πούμε. Ναι, οπότε όμως, τι σας κακοφάνηκε τώρα. Τι μας κακοφάνηκε τώρα. Άλλες χρονιές ποτέ δεν φτάσαμε τόσο κοντά σε αυτό το οποίο αξίζαμε.
επειδή μέσα στην μούρλα μας και στην τρέλα μας για τον ΠΑΟΚ έχουμε και αυτογνωσία, καταλαβαίναμε ότι κάποιες χρονιές δεν είχαμε την ομάδα ή δεν είχαμε το ρόστερ ή δεν είχαμε τον αγωνιστικό τρόπο για να πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Φέτος, επειδή ήμασταν καλύτεροι από όλους και είχαμε και ρόστερ και μπάλα παίξαμε, μας στέρισαν, μας έκλεψαν ή τέλος πάντων προσπαθούν να μας κλέψουν αυτό που δικαιούμασταν. Κατάλαβες. Αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά σε σχέση με άλλες χρονιές. Ότι έπαιξε ο ΠΑΟΚ καλύτερα από άλλες χρονιές. Μα δεν λέγαμε. Το βλέπαμε και άλλες χρονιές. Να ευνοείται ο Γαύρος, ο Βάζελος, η ΑΕΚ, να τους μπρόχουν. Ναι, αλλά ξέρεις τι λέγαμε κιόλας. Ναι, δεν άξιζα να το πάρω εγώ. Είπαμε αρκετές χρονιές. Ξαναλέω, μέσα στο πάθος μας μπορούμε να καταλάβουμε. Έχουμε αυτογνωσία. Οι περισσότεροι από εμάς. Θυμάμαι επίσης, πότε ήταν με το κύπελο, που, με το offside που μας πρότωσαν. Την άλλη μέρα το πρωί. Τέτοιο άντρας μου. Ναι. Την άλλη μέρα το πρωί βγήκαμε. Δεν το παραδεχώ. Όλοι. Πρόσεξε. Ναι, δεν υπήρξε ούτε ένας ΠΑΟΚτσής που να προσπάθησε να το κάνει γαργάρα. Είπαμε. Offside το goal, έστω μισή φτέρνα, αλλά πριν έχει γίνει πέναλτι στον Κρέσπο. Δεν το κρύψαμε. Δεν είμαστε ίδιοι με αυτούς. Αυτό μας κάνει διαφορετικούς. Αυτό λέω. Το ξέρω, το ζω. Είμαι η οικογένειά μου. Αυτό, είναι παοκτίδες, από κούνια παοκτσού, ας πούμε. Εντάξει, δεν. Αυτό. Αλλά όχι, ρε παιδιά, να χαλάμε. Κούνια εντάξει, που μας κούναγε, λοιπόν. Δώσε μονοματάκι να σε βάλω στην κληροσούμπα. Λοιπόν, Ελένη, 6.45. Γεια σου, να Ελένη! Να κερδίσω επιτέλους μια φορά κι εγώ. Τι να κάνω, πουλάκι μου, σας βάζω. Άντε, φιλιά πολλά. Φιλιά. Μέχρι, δύο ονόματα έχουμε μόνο σήμερα. Έχετε πολλές πιθανότητες. Ανοίξαμε τη δεύτερη οργανές. Ναι! Γεια σας! Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Αληθώς. Βάλε με σκληρός καταρχήν, Βαγγέλης 760. Γεια σου ρε Βαγγέλη 760. Για πες. Και κατά δεύτερον, ναι, πρωτάθλημα και κύπελο στο Βορρά. Δικά μας είναι όλα. Δεν μασάμε τίποτα, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Όλα είναι δικά μας. Ακριβώς. Στις συνειδήσεις του, του κόσμου έτσι είναι. Ναι. Να έρθει και η δικιά μας η ανάσταση. Να φωτίσει να το δικαστή. Και τα πιτσιρίκια μας που είναι άρρωστα παοξίδικα. Άρρωστα παοξάκια. Να σου δώσω να σου πει μια καλημέρα. Να μου δώσεις φυσικά. Έλα. Πες μια καλημέρα. Καλημέρα. Αγάπη μου γλυκιά. Πώς σε λένε? Κυριάκο. Κυριάκο. Πω Κυριάκο. Και είσαι παοξάκι? Ναι. Μπράβο τα γόρι μου. Έφαγες αρνάκι αυτά? Πέρασε ωραία τώρα στις διακοπές? Ναι. Μπράβο τα αγόρι μου, μπράβο αγάπη μου γλυκιά, μπράβο. Να είσαι πάντα χαμογελαστό, να αγαπάς τον ΠΑΟ και να ακούς μπαμπά, μαμά και τα λοιπά. Εντάξει. Λοιπόν, φιλιά. Ένα τελευταίο να σε αφήσω, ναι, ελεύθερο. Πάμε για τις υπόλοιπες νίκες, να σηκώσουμε και το κυπελάκι για δεύτερη συνεχόμενη έτσι χρονιά. Δεν να ξεχνιόμαστε. Το φέρουμε στο κύπελο το λευκό και του χρόνου. Έτσι. Φιλιά. Έχει να πέσει πολύ σκάπηλη. Άστο, να δεις έγινε του χρόνου. Έγινε. Φιλιά. Καλημέρα. Φιλιά. Λέμε συνέχεια ότι φέτος δεν θα γίνει ξύλωμα. Ο κορμός υπάρχει, ο προπονητής υπάρχει, κέρδισε με τον τρόπο του την παραμονή του, θα αντιχτήσει αυτό στην ομάδα και από, πλέον έχουμε συγκεκριμένα παιχνίδια. Πανιόνιο Ξάνθη στην Τούμπα, Σάββατο με τον Πανιόνιο, μετά πάμε στον Παναθηναϊκό, ερχόμαστε τελευταία αγωνιστική με τον Πλατανιά και 18 Απριλίου έχουμε τον επαναληπτικό με τον Πανιόνιο για το κύπελο και 12 Μαΐου ο τελικός κυπέλου. Είναι παιδιά, έτσι, συγκεκριμένα τα ματσάκια. Ένας μήνας είναι. Από τώρα, ένας μήνας συγκεκριμένος. Ένας μήνας, 6 αγώνες, όλη η υπόλοιπη χρονιά. Αν φωτίσει ο Θεός το δικαστή και πάρει τη σωστή απόφαση, δει το βίντεο του από τα αποδυτήρια και αποφασίσει αυτό που πρέπει. Στη χειρότερη δηλαδή, να παίξουμε τα 6 λεπτά με σκορ 1-0, με αντίπαλο την ΑΕΚ, η οποία πανηγυρίζει με λύσα κακιά ένα πρωτάθλημα το οποίο το παίρνει στα χαρτιά. Αυτό που τόσα χρόνια κατηγορούσε τον Γαύρο και έλεγε ότι κύβδηλη και η απόφαση και η ψεύτικη πρωταθλήση κτλ. Ίδιο πράγμα ακριβώς κάνει τώρα η ΑΕΚ. Παίρνει ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι ψεύτικο. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Χρόνια πολλά. Γεια σου Δημοπατέρα. Γεια σου Κωνσταντίνε μου. Ζουμουσάδα. Έλα αγοράκι μου, έλα. Ζουμουσάδα βέβαια. Με τα χλαπάκια χωνευτική εκπομπή σήμερα. Έτσι. Για μια καλημέρα, Πυρακωστή μου. Χρόνια πολλά να πω σε όλο τον κόσμο με υγεία πάνω απ' όλα. Να είσαι γερός. Και να όλα σε γερός. Πιστεύω θα πάνε όπως πρέπει να πάνε, ο ρολόι δηλαδή. Αυτά. Αισιοδοξία, πιο ενωμένη από ποτέ, πιο σπυρωμένη. Σάββατο 3 η ώρα να είμαστε όλοι εκεί. Αν νιώθουμε ότι έθιξαν το σπίτι μας, ότι μας πρόσβαλαν, ότι μας έκλεψαν, πρέπει να είμαστε εκεί το Σάββατο. Όλοι. Όλοι. Θα πάρω στην πλάτη τον μικρό και θα κατέβω. Α, ναι, με το μικρό να πας. Πρέπει φίλε, να καταλαβαίνει σιγά σιγά τι γίνεται, πάμε για... είμαστε 2,5 πλέον.
Έτσι, έτσι, 2,5. Ωραία, εμείς είμαστε 4 και προχωράμε. Μπράβο, πάμε, μπράβο, μπράβο, μη μασάς, μη μασάς. Την καλημέρα μου λοιπόν, φιλιά, και όλα καλά. Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Φιλιά, φιλιά. Ναι, πάμε επόμενος, καλημέρα σας. Γεια σας. Πέσαμε, πέσαμε. Θα πάμε σε διάλειμμα ή έχουμε γραμμές? Έχουμε γραμμές, πάμε γραμμές, ναι. Γεια σας. Γεια σου Κωνσταντίνε, καλημέρα. Καλώς τον, ναι, γεια σου Κωνσταντίνε. Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Α, μπράβο. Λοιπόν, σε όλο τον κόσμο Χριστός Ανέστη, σε όλα τα παιδιά εκεί πέρα στο σταθμό. Λοιπόν, άρχισε ο αγώνας βλέπω, ε. Αρχίζουμε. Φυσικά. Το Σάββατο έχουμε συγκέντρωση. Χώρισα την πρώτη ώρα, είδες. Την πρώτη μισή ώρα χαβαλέ μετά τη δίαιτα. Τη δεύτερη δεν θέλω να ξεχνιόμα, όπως είναι η εκπομπή όλα τα χρόνια. Όχι. Με το χαβαλέ μας, με το χαβά μας, αλλά και το μυαλό μας στον πάο και σε αυτά που πρέπει να πούμε. Ναι, αυτό. Ξεκάθαρα. Τελείωσε. Διακοπές τελειώσαν πολέμοι. Ακριβώς. Μ' άρεσε αυτό που είπες, τα μεγάλα εργαλεία θέλουν μεγάλα γκαρέζ. Αυτό ήταν το καλύτερο. Τα μεγάλα εργαλεία. Μεγάλα υπόστεγα. Υπόστεγα, πραγματικά. Να μην φεύγει η καρότσα η μισή από πίσω. Βέβαια, κάνεις μια επέκταση, βάζεις μια ελενίτς, μια λαμαρίνα, κάτι τι. Ένα υπόστεγο. Παραπάνω, ρε, φίλε. Μια κολόνα. Φροντίζεις να βρέχεται δηλαδή πίσω ο κόλλος από το αυτοκίνητο. Το καλύπτεις όλο το θέμα. Ναι. Περάσαμε καλά, εντάξει. Δόξα τω Θεώ. Όσο μας επιδρέπουνε. Έχουμε τα θέματά μας εμείς. Έχουμε τα θέματά μας. Κοίταξε, γυρίζει και το μυαλό μας καλό, κατάλαβες αυτό ένα. Αυτό. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, τι να κάνουμε, αφού δεν μας αφήνουν ήσυχος. Κωνσταντίνε μου, α, ένα πράγμα μπορώ να σου πω με βεβαιότητα. Μπορεί ο κόσμος, μιλάω για τα παοξάκια τώρα, μιλάω για τα ζουμουσάκια που επίτρεψέ μου να μπορώ να καταλάβω. Μέσα στο οικογενειακό κλίμα, μέσα στο τραπέζι το Πασχαλινό, μέσα στο θαύμα της Ανάστασης, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έγινε κουβέντα για τον ΠΑΟΚ. Όχι, δεν σε υπάρχει. Κάθε τραπέζι συζητήθηκε και η αφαίρεση και η αδικία και τα δικαστήρια και ο Κομίνης και ο Αρετόπουλος και ο Ποντίκης και αυτοί που φοβήθηκαν να βγουν να παίξουν και αυτοί που δεν ξαναβγήκαν να παίξουν. Μην νομίζεις ότι ο κόσμος το άφησε. Είναι μέρος της καθημερινότητάς του. Μπορεί λίγο το μυαλό να έφυγε, αλλά σε κάθε πασχαλινό τραπέζι συζητήθηκε και αυτό. Ήταν περιπτώσεις πολλές. Δεν ήταν μία. Ήταν διαδοχικές. Σαν να το ξέραμε, δεν λέγαμε. Ακριβώς. Να προσπαθήσουν να μας κάνουν ζημιά όπως την κάναμε. Το φωνάζαμε όλη τη βδομάδα. Τι. Τώρα δεν έχει σημασία. Τώρα πρέπει η ομάδα, όπως είπε και το παλικάρι, πρέπει να πάρει τα μάτια. Όλα έχουμε και το κύπελο. Και ό,τι γίνει στα δικαστήρια και εμείς να κάνουμε τον αγώνα μας. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, Κωστάκη, βάλε 4,76 για το ξενοδοχείο. Έγινε. Δεν θα διαφορήσω. Θα βάλω όλα μαζί τώρα και κρέα 4,72. 4,76. Τα κρέατα, άμα γίνει, λέμε τώρα, άμα το τύπο, τα κρέατα δώστε σε κάποιο παλικάρι. Έγινε. Έγινε, αγοράκι μου, έγινε. Φιλιά πολλά. Καλή εβδομάδα. Να σε καλά, αγόρι, να σε καλά. Ζουμουσού, αδερφέ μου, πάντα. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Εδώ είμαστε. Πάνε τα φτάκια μας. Ναι. Γεια σας. Ακούσκωστη. Βεβαίως, καλημέρα. Ζουζανέτη. Αληθώς ο Κύριος, τι κάνουμε? Αγόρι μου, δόξα τω Θεώ. Περάσαμε καλά, εντάξει. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Ωραία. Θα με πάρεις λίγο σε παρακαλώ για την κλήρωση για το Θερμές. Πες μου λίγο. Γιάννης 004. Γιάννης 004. Σαν πράκτορας μου ακούγεσαι, σαν πράκτορας ο 004. Λίγο ακόμα και θα ήμουν ο πράκτορας 007. Ωραία. Εντάξει. Τι άλλο θες να μου πεις, πες μου τι άλλο, μην φύγεις έτσι ξέρος μόνο. Όχι, άρχισε μόνο για την κλήρωση ήθελα να πω, γι' αυτό να. Μπράβο, χαίρομαι που τα είπα. Να είσαι καλά. Γεια σου Γιάννη. Γεια σου Γιάννη. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας! Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς ή θα τα πούμε με το βλέμμα μας. Ναι, σε βλέπουμε, κοιτάς, σε κοιτάω κι εγώ. Θες να μιλήσουμε? Πέσαμε, πέσαμε, διαλυματούμπεν. Διαλυματούμπεν και επιστρεφουά. Ξαναλέω, έχω μέχρι στιγμής 1, 2, 3, 4, 5 μόνο. Γιατί σήμερα ανοίξαμε δεύτερη ώρα. Για τριήμερο στις Θερμές, στο Λουτράκι Αριδέας, υπέροχο ξενοδοχείο και σακουλάρα κρέατα από το κορυφαίο κρεοπωλείο της πόλης. Α, υπάρχει ένας περιμένει, ναι! Καλημέρα. Καλώ το κορίτσι! Θα ήθελα να πάρω μέρος στο διαγωνισμό. Το όνομά σου? Χρύσα λέγομαι. Χρύσα. Γεια σου ρε Χρύσα. Ναι. Για πες μου και τα τρία τελευταία ψηφία. 294. Δώσε ευχές που θέλεις να πεις, τι άλλο θες να πεις. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη σε όλους. Αυτά. Μπράβο. Να σε καλά Χρύσα μου. Και εσείς. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, διάλειμμα. Θέλω να θυμίσω κάτι. Χωρίς χαλί, βγάλω το χαλί γιατί θέλω να πω κάτι, θέλω να πω κάτι. Μην ξεχνάμε, σαν σήμερα,
πριν 27 χρόνια. Ευθύμης Λιάκας, Κώστας Ντόλιας. Δεν ξέρω αν οι νεότεροι στο άκουσμα των δύο ονομάτων ξέρουν για τι περίπτωση μιλάμε. Επιστρέφοντας από την Αθήνα, έπειτα από το χαμένο τελικό με τον Πανιόνιο στο μπάσκετ, κάηκαν ζωντανά τα δύο παιδιά μέσα στο αυτοκίνητό τους από βόμβα Μολότοφ. Όταν θυμόμαστε τα παιδιά, τα Ετόπουλα στα Τέμπη, όταν θυμόμαστε τον Κατσούρι, όταν θυμόμαστε όλους αυτούς που έφυγαν πρόωρα, τον Άσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε και αυτά τα δύο παιδιά. Επρόκειτο, ο ένας 22, ο άλλος 25 ετών, νέα παιδιά, κάηκαν μέσα στο αυτοκίνητό τους. Πέρασαν οπαδοί, είχαν κρυμμένες φωτοβολίδες πυρσούς και τα έκαψαν τα παιδιά ζωντανά μέσα στο αυτοκίνητό τους. Δεν ξεχνάμε ποτέ. Δεν ξεχνάμε ποτέ. Το 2015 σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ πήρα την πρωτοβουλία για να τοποθετηθεί μαρμάρινη πλάκα στην είσοδο της θύρας 1 του γηπέδου της Τούμπας στη μνήμη των δύο παιδιών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτούς που έφυγαν έτσι. Δεν αναφέρονται τα παιδιά γιατί δεν θεωρείται, επειδή δεν ήταν μέσα στο γήπεδο ή επειδή ήταν. Κι όμως ήταν ακριβώς οπαδική βία, ήταν δολοφονική πράξη. Δολοφονική πράξη. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε! Μπουκάραμε για το τελευταίο τέταρτο. Φορτσάρετε. 5 γραμμές περιμένουμε. Άστορα είναι μουτζα. 5 γραμμές. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί θα. Υπήρχε μια αντιπαράθεση, ένας διακριβισμός. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Ζούμου σου λέμε και τη θερμίδα καίμε. Και τα λύπη καίμε. Μπαίνετε στο zoomusu.gr, το site μας. Ετοιμάζουμε πολύ ωραία πράγματα εκεί. Θα αλλάξουμε και όλο το στήσιμο. Μεγάλος Γιάννης Μανουκίδης. Ετοιμάζουμε ωραία πράγματα και εκεί. Ακούτε την εκπομπή σε επανάλα όσοι αργήσετε να ξυπνήσετε. Όσοι μπαίνετε και βγαίνετε στις δουλειές και τα λοιπά. Όσοι έχετε διαφορά ώρα στο εξωτερικό, εκεί. ZMS και ζου με ZOU. Το βάλαμε και έτσι. Και ζου μου ζου. .gr. Κληρώνουμε. Έχω 1, 2, 3, 4, 5, 6 μόλις ονόματα για τις θερμές, για το τρίμερο και για τα κρέατα από το Ακροπολείο Μιχάλης. Καλημέρα σας, νέοι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Εγώ είμαι. Εσείς έχετε αμφιβολία, γι' αυτό να το συζητήσουμε. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Αληθώς. Πρώτη φορά σας παίρνω. Και τελευταία. Αποκλείεται. Άκουσα την ανακοίνωση. Άκουσα την ανακοίνωση των συνδέσμων, παιδιά, και την άρπαξα. Αυτή η ανακοίνωση πρέπει να είναι η δίβλος του ΠΑΟΚ. Υπέροχη ανακοίνωση. Και ένα φόβο έχει αυτός που κάθεται πίσω από το μικρόφωνο την ώρα που διαβάζει ανακοινώσεις. Μην κάνει σαρδάμ και μπιμπηθεί όλη η ανακοίνωση, φίλε. Δεν στο κρύβω. Ο Κώστας ο σαρδάμ αποκλείεται. Κοίταξε, στο απ' έξω δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτά που διαβάζω από μέσα, εκεί είναι το ζήτημά μου, να πούμε. Ξέρεις τι, χάνεται και όλη η ομορφιά και όλη η ροή. Άμα αφάσεις λέξη, κάνεις λάθος, κατάλαβες. Αλλά εντάξει. Συμφωνώ σε αυτό. Τα παιδιά έχουν γράψει μια υπέροχη ανακοίνωση. Συμφωνώ μέχρι κεραίας, μέχρι κόμματος μαζί τους. Βίβλος, βίβλος. Έτσι. Θέλω να πω στην κλήρωση για τα κρέατα. Να μπεις και για τα κρέατα. Πες μου λίγο όνομα. Βασίλης. Βασίλης. Τα τρία τελευταία. 685. 685. Δηλαδή, άμα σου τύχουν οι θερμές, δεν θες να πας. Να χαλαλίσει σε άλλον οποιοδήποτε. Έτσι, μ' αρέσει. Είμαι ταξιδιάρης, αλλιευτικό δουλεύω. Ταξιδπάοκ, είσαι, όχι ταξιδιάρης. Ταξιδιάρης παοξής. Αυτό λέω. Ταξιδπάοκ. Όχι ταξιδιάρης. Πάοκ. Έγινε Κωστάκη. Να σε καλά, Βασίλη. Άντε. Να σε γερός. Πάνω απ' όλα υγεία. Χωρίς αυτό, όλα τα άλλα φίλε είναι β' εθνική. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Είσαι καλά. Έτσι μου λένε οι γιατροί. Όλοι μαζί το Σάββατο για την Πάοκ. Όλοι. Όλοι. Θα μαλλιάσει η γλώσσα μου, να ξέρετε. Θα σας κουράσω. Να λέγεται συνέχεια για να είμαστε όλοι. Συνέχεια. Μέχρι τώρα έγιναν, να το πω έτσι, κινητοποιήσεις μεν, χωρίς να υπάρχει όγκος, επειδή έγιναν γρήγορα, επειδή δεν οργανώθηκαν όπως έπρεπε. Και αυτά καλά είναι. Και τα παιδιά που πήγαν στο μαραθώνιο και την προηγούμενη φορά, τώρα θα οργανωθεί σωστά, με εξέδρα, έτσι, μικρόφωνα κτλ. Είναι σημαντικές λεπτομέρειες αυτές. Όλοι μας, δεν πρέπει να σηκωθούμε από κανένα. Όλοι. Όποιος νιώθει φυγμένος και προσβεβλημένος, όποιος νιώθει ότι μπήκαν μέσα στο σπίτι μας να μας κλέψουν, να μας το μαγαρίσουν, πρέπει να είναι εκεί. Έτσι, ωραίο είναι το Facebook, ωραίες είναι και οι γραμμές στα τηλέφωνα, ωραία είναι στα ραδιόφωνα, άλλο αυτό όμως. Έτσι. Φτάνει αδικία, φτάνει πια. Πρέπει να είμαστε εκεί, όλοι μας. Να με βάλεις κληρώσεις, Κωστή. Να σε βάλω. Πες μου.
Κώστας, 198. 198. Έγινε, Κωστάκη, να είσαι καλά. Όλοι μαζί το Σάββατο. Όλοι εκεί. Όλοι εκεί. Φιλιά, φιλιά. Πάμε καλά, παρακάτω. Καλά. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Ναι. Καλώς το κορίτσι. Καλημέρα σας. Καλώς το κορίτσι. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Εσείς, βέβαια. Έχετε καμιά βουλιά. Χρόνια πολλά, Κωστή. Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Αληθώς. Τι κάνεις. Δόξα τω Θεώ. Εντύπωση. Και τα στραβά μάτια. Και εμείς το ίδιο. Και διεθνή καριέρα. Είμαι η Γιάννα. Γιάννα. Για να δούμε τι θα γίνει με την απόφαση. Για να δούμε. 3.28. 3.28. Πέρασε καλά. Yes. Πολύ ωραία. Συμπολόγησες. Πάρα πολύ. Όλο και κάτι είσαι. Μπράβο Γιάννα. Ωραία ήταν. Ωραία. Ωραία ήταν. Λοιπόν και στις δύο κληρώσεις θα με βάλεις. Σε έβαλα και έτσι κι αλλιώς. Κάτσε γιατί αριθμό έγινε και 20, φιλιά πολλά. Γεια σου Γιάννα μου. Έγινε, γεια, γεια. Βάζω άλλη σειρά από αυτή που βγαίνετε όπως το καταλαβαίνετε. Έτσι νομίζω είναι. Αυτό είναι κατανοητό. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί, καλώς το ναι. Πήρα να κάνω τράμπα με το ταξίδι ΠΑΟΚ. Ναι. Εγώ θέλω το τριήμερο και του δίνω τα κρέατα. Κοιμάστε Ζάκη. Χωρίς να τα έχετε κληρωθεί. Αν και γνωρίζω ότι θα τύχουμε στην Ταβαρίνο. Αγόρι μου. Αγόρι μου. Λοιπόν, το Μάτς 155 και επειδή έχεις πολύ ήθος και μίλησες για τον παπά στην Αγία Βαρβάρα, ναι. Να μεταφέρω ένα σκηνικό. Είναι και, και οι δύο, συγγνώμη που σε διακόπτω, και οι δύο οι Παπαδημήτριδες, άρρωστα παοξάκια. Θέλω να πω, το αποκαλύπτω, δέχτηκα όχληση για εισιτήρια στο Μάτς με τον Γάβρο. τους δίνω στεγνά. Όχληση, έχουν τηλεφωνική. Τηλεφωνική. Ναι. Ναι. Στον Άφλιο και ναι. Κάθονται και ψάχνει ο παπάς να βρει καφετερία να δείχνει το εκείνο το σουηδικό χωριό που παίζαμε. Ναι, ναι. Και έχει φρικάρει το τι ρίχνει ένα άλλο πράγμα και λέει, να το λένε από δίπλα το πίμνιο. Ναι. Πάτερ έχουμε εκτεθεί. Πάτερ έχουμε εκτεθεί. Ναι. Λοιπόν, να μην κρατάω τη γραμμή. Σαν σωστός παοχτής πήγα και εγώ με λαμπάδα σάχα γιατί αυτή πρέπει να κρατάει ένα σωστός παοχτής. Εντάξει. Λοιπόν, καλή συνέχεια Κωστή. Φιλιά, φιλιά. Να πω ότι φέτος δεν ενώθηκαν οι τρεις επιτάφιοι όπως έγινε πέρσι μπροστά στην Τούμπα. Ήταν μόνο Άγια Μαρίνα και μπροστά στην Άγια Μαρίνα, φιλιά στη Λιάνα και του Σωτήρη που τους είδα το βράδυ εκείνο του επιταφίου. Λοιπόν, δεν ενώθηκαν οι τρεις. Ήταν μόνο Άγια Βαρβάρα και Άγια Μαρίνα. Δεν έγινε. Πέρσι νομίζω ήρθε και Άγιος Φανούριος. Ήταν μπροστά στην Τούμπα που ενώθηκαν οι τρεις. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το κορίτσι. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Με υγεία σε όλο τον κόσμο. Πρώτα αυτό και όλα τα άλλα δεν τα βρούμε μετά. Τι κάνεις, πώς τα πέρασες. Δόξα τω Θεώ. Ωραία. Οικογενειακά και τσιμπολογήματα. Αυτό, ωραία. Ζήτω ωραία. Τα τριγλυκερίδια και χοληστερίνη. Όπως όλοι. Όλοι. Ήθελα να αναφερθώ ότι είχα κερδίσει στην κλήρωση για το τραπέζι στο Κορδελιό στο Χαρμάνκιολ. Ναι, ήρθες να πάρεις το χαρτάκι σου. Εξαιρετικά. Α, πήγες κιόλας. Τέλεια, τέλεια. Μπράβο. Και οι άνθρωποι εκεί και δηλαδή είναι... Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε που έχουμε τέτοιους χορηγούς. Ευχαριστώ που δίνεις στον κόσμο αυτή την ευκαιρία να γνωρίσει οι άνθρωποι εκεί εξαιρετικοί. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Είναι υπέροχος και ο Δημήτρης και όλη η οικογένεια. Όλα διαλεφτά. Ναι, ναι. Και τα είναι... παιδιά όλα. Όλη η οικογένεια. Όλη η οικογένεια. Χαίρομαι πολύ, πολύ. Χαίρομαι. Και θα ξαναδώσουμε. Θα ήθελα να με βάλεις και στην κλήρωση για τις θερμές. Πες μου λίγο. Πες μου. Άννα σε 057. 057. Mm-hmm. Γεια σου Άννα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Έτσι παιδιά, όταν πηγαίνετε, όχι για να πάρουμε εμείς τα εύσημα αλλά και τον μπράβο, ο άνθρωπος που δίνει το τραπέζι, ο άνθρωπος που δίνει τα ηλεκτρικά, έτσι, τα γυαλιά, όλα τα δώρα που δίνουμε, τα κρέατα, να βγαίνετε να λέτε ένα ευχαριστώ και αν είστε ευχαριστημένοι. Αν δεν είστε, πάλι να βγείτε να το πείτε. Που δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή, αλλά λέμε τώρα. Ναι, γεια σας. Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Εύχομαι υγεία, χαρά σε όλους. Ωραία, το ίδιο ευχόμαστε και εμείς για σας, για την οικογένειά σας. Το όνομά σας, το όνομά σας. Με λένε Χαρά. Χαρά, πάρα πολύ ωραία. Θέλω να κάνω και εγώ τη συμμετοχή μου σε 5-18 και να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο και του χρόνου να είναι όλοι γεροί. Να σε καλά, Χαρά μου, να σε καλά. Και εσύ, ό,τι επιθυμείς, ό,τι επιθυμείς. Γυναίκες πολλές, παιδιά. Τι γίνεται. Τι γίνεται, κι όσοι βλέπεις, τι γίνεται. Ναι, καλημέρα σας. Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς. Καλώς το παιδί.
Καθέτσι, καθάρισε λαιμό. Ναι. Δεν σήμερα μιλάτε. Βεβαίως, επειδή άκουσα καθάρισε το λαιμό, είχες γρέζι. Έκανες ένα μαρτσάρισμα. Καλημέρα. Χρόνια πολλά και από ένα Ηρακλειδέα. Ηρακλειδέας, βεβαίως. Και εσύ γιατί, όχι, έτσι τι, δεν κατάλαβα, δηλαδή δεν, τέλος πάντων. Ελπίζω να βγούμε. Εντάξει, θα βγεις, δεν θα βγεις. Εντάξει, τώρα. Ξέρω, εγώ μπρε που μπλέξαμε εκεί με τον Μπέο, θα δούμε τι θα βγει. Με Μπέο, έτσι. Να πούμε μαζί παρέα. Μάλιστα. Κοίταξε, αυτό που ξέρω εγώ. Εγώ το φόρτε μου δεν είναι ο Ηράκλης. Ούτε θέλω να το παίξω πολύ ξερό. Γνωρίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν εμπλακεί τώρα, έτσι, δηλαδή ο Παπά Ιωάννου και οι υπόλοιποι, ότι είναι έντιμοι, φίλε. Δηλαδή, οτιδήποτε έχουν πάρει, έχουν κάνει, έχουν δώσει, διαφάνεια υπάρχει. Τουλάχιστον έτσι πιστεύω. Ναι, μα τους ξέρουμε τόσα χρόνια τώρα. Απλά, εμένα ένα πράγμα θα με ενοχλούσε αν ήμουν Ηρακλειδέας. Ο Παπαθανασάκης υπάρχει κάπου, κυκλοφορεί. Θα βγει λάδι, δηλαδή δεν συνέβη τίποτα. Όλη αυτή η ταλαιπωρία που τρως, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι υπεύθυνος για αυτό το. Αυτός είναι η Ελλάδα ή η Αμερική, ποιος ξέρει. Ποιος ξέρει, φίλε, κανένας δεν γνωρίζει. Ξέρει. Απλά δηλαδή θα περάσει έτσι ατιμόρυτος, γιατί δεν μιλάω για ξύλο και βία. Όλοι έτσι δεν περνάνε οι πρόεδροι, ποιος την πληρώσει. Και δηλαδή, ναι, αυτός ο άνθρωπος τίποτα. Γεια σας. Τέλος πάντων, Για πες να σε βάλω και στην κλήρωση. Πάλι μου για τα κρέατα. Ναι. Πες μου λίγο. Νίκος 964. Έγινε Νίκο! Να σε καλά! Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Έχουμε ακόμα 7-8 λεπτάκια να σας βάρω στην κλήρωση. Γεια σας! Καλημέρα. Καλώς το παιδί! Εγώ είμαι. Εσείς βεβαίως. Έχετε καμιά αμφιβολία. Να το δούμε. Έχω λίγο κοστάκι μου. Γελάς, μπράβο, να γελάς. Τι να κάνουμε. Και μαζί και μας χαλάρι. Μπράβο, αυτό θέλουμε, αυτό. Άσχετα που είμαι Αριανός. Άσχετα, τα 54-55 χρόνια Αριανός. Τι σημασία έχει. Αλλά χαίρομαι που σ' ακούω και δεν είμαι αντιπάωξος πρώτος. Ο καθένας που στηρίζει την ομάδα του, εμείς... Όταν παίξουμε πάω κάτι... Θα φαγωθούμε, φίλε. Θα φαγωθούμε. Εκεί μπορεί να κάνω το χαβαλέ μου. Το χαβαλέ μου. Θεωρώ χαβαλέ. Ατομικό, έτσι. Ακριβώς. Έτσι και μ' αρέσει εσένα πιο πολύ που η ομιλία που κάνει. Δηλαδή αυτό που μεταδίδεις είναι ότι όχι τραμπουκισμό, δηλαδή όχι μπαταρία. Μα όχι τώρα, να σου πω κάτι. Εγώ θέλω. Χαβαλέ, το οποίο, δεν υπάρχει κανένα λόγο τώρα. Ο καθένα υποστηρίζει την ομάδα, να σπάσουμε τα κεφάλια μα, ρε φίλε. Για ποιο λόγο δηλαδή. Όχι. Δεν κατάλαβα. Μπορώ να έχω και φίλου και Ηρακλειδεί και Αριανού έχω δηλαδή. Ναι. Και πού είναι φίλου. Μα υπάρχει σημαίνει. Εγώ έχω πολλούς φίλους παοξέδες, τους οποίους έχω κάνει έναν ειδικά ο οποίος είναι πολύ φανατικός και τον έχω κάνει τρελό χαβαλέ και μου λέει πώς μπορείς να το με κάνεις, δεν μιλήσεις πάντα νεύρα, αλλά δεν θέλω να σου δίνω πώς να μιλήσεις. Μα αυτό είναι τώρα, τι ρε φίλε. Ούτε λέω, εμείς... αρέσει, να σε κάνω χαβαλέ. Εσένα μπορώ να σε ξεσχίσω από πάνω μέχρι κάτω. Αλλά δεν με ενδιαφέρουν ούτε τα παιδιά σου, ούτε η γυναίκα σου. Φυσικά τώρα, τι λέω. Τι έχω πει και το λέω για τους παλιούς ακροατές, το ξέρουν για τους καινούριους. Ποτέ εκπομπή δεν βασίστηκε. Έχω 9 χρονών και έχω πάει και έχω δει πάω ΚΑΕΚ που το 0-0 τότε με τον Κοβεγιάνο που έκανε το σούτ παράδειγμα να μπαινε κόλλα και ένα αγκό ξέρω εγώ και να πάω σύνδεση. Εγώ Μαριανός, εντάξει. Μάλιστα. Είχα μέσα το σχολείο. Κανείς δεν είναι τέλειος αδερφέ μου. Έλα να σε βάρω και στην κλήρωση. Έλα. Για πες. 2-13 Γρηγόρης Άρμαν. Γρηγόρης. 2-13. Έγινε Γρηγόρη! Να είσαι καλά! Έγινε εγώ. Να είσαι γερός! Έχω πει πολλές φορές. Η εκπομπή δεν βασίστηκε ποτέ. Ή όποια ακροματικότητα έχει. Ποτέ στο σας δίραμε, μας δίρατε. Εμείς έτσι, εμείς σας κάψαμε, εμείς αυτό. Να κάτσω να βρίσω τώρα. Ποτέ. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ας το κάνουν άλλοι αυτό με επιτυχία. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Έχουμε πει. Η εκπομπή είναι ψυχαγωγική. Είναι πάοκο πυρήνας. Δεν αλλάζει αυτό. Και ούτε προσπαθούμε να ψαρέψουμε από άλλη δεξαμένη. Δεν είναι. Αυτό εννοώ. Η έγνοια μας, ο καημός μας, αυτό που βγάζουμε. Θέλετε να έρθετε στην παρέα του Ζουμουσού. Καλώς, δεν κλείνουμε την πόρτα. Αλλά δεν θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι άλλο από αυτό που κάνουμε όλα τα χρόνια. Ξεκάθαρη είναι αυτή. Είναι εκπεφρασμένη η τρέλα. Ναι, καλημέρα σας! Γεια σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί! Αλέξανδρος. Γεια σου ρε Αλέξανδρε. Επειδή μπήκα από τη δουλειά αργά, Χριστός Ανέστη καταρχήν. Αληθώς ο κύριος. Με υγεία έχω να ευχηθώ. Μπράβο. Για πες τι θες να ρωτήσεις. Το συλλαλητήριο τι ώρα είναι ακριβώς. Τρεις η ώρα το Σάββατο στην Καμάρα. Τρεις η ώρα το Σάββατο το μεσημέρι. Ωραία.
3 η ώρα. Στην Καμάρα θα υπάρχει εξέδρα, θα υπάρχει ηχητική εγκατάσταση, θα γίνουν ομιλίες. Πρέπει θα, να είμαστε εκεί. Εντάξει, θα γίνει οργανωμένα. Όλη την εβδομάδα θα λέμε, πρέπει να είμαστε όλοι εκεί. Όποιος νιώθει ότι αδικήθηκε, ότι μας κλέψανε, ότι μας μαγάρισαν το σπίτι μας, ότι μας υποτίμησαν, ναι, αυτό πρέπει να γίνει πράξη, όχι μόνο μέσα από το Facebook. Πρέπει να γίνει πράξη, όχι μπουρμπουρ μόνο και ακριβώς. Υπάρχει ο Παοκτσής. Τους αγώνες του δεν τους έδωσε ούτε μέσα από το διαδίκτυο, ούτε μέσα από τις γραμμές στα ραδιόφωνα. Καλά είναι και αυτά, και αυτά δίνουν μια καλά, δυναμική. Είναι, αλλά είναι για κατανάλωση. Όμως, εμείς ξέρουμε πώς πρέπει το Σάββατο να είναι τόσο ηχηρό το μήνυμα, να είναι τόσο πολυπληθές, να είναι τόσο μεγάλη η απάντηση που θα δώσουμε σε αυτούς που όχι έπαιξαν ποτέ με την νοημοσύνη μας, πρέπει να κάνει μεγάλη αίσθηση. Μεγάλη αίσθηση, αν μπράβο, για να έχει αποτέλεσμα. Θα λέμε συνέχεια όλη τη βδομάδα. Όλη να είσαι καλά, να είσαι καλά. Κωστή, να πω κι εγώ άμα θες την κλείσω. Πες θέλω, μου, Αλέξανδρε. Αλέξανδρος 338. 338. Έγινε, Αλέξανδρε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Μαέστρο, άλλες δύο. Τέσσερις. Έλα, έλα, μπαμ, μπαμ. Καλημέρα. Ναι. Έπεσε, πάμε. Παρακατώ, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Έλα ρε Μιτσάκο, πού είσαι ρε μασκότ. Στο Άγιο Όρος πήγα στο φιλί μου και τον βρήκα και μετά πήγα αλλού. Ρε φίλε, ήμουν εκεί, εκεί με την προηγούμενη εβδομάδα, ενημερώθηκες. Ήσουν εσύ, ναι, με λόγω τσατσαρός λέγα στο τηλέφωνο και μετά το είδα από κοντά, τα είπαμε. Μεγάλη μορφή, μπράβο, πολύ ωραίος, κοινωνικότατος και έτσι πρέπει να είναι. Πρέπει μια μέρα σε πάρα να πάμε το Πάσχα μαζί στο Όρος, εκεί είναι το Champions League ο τελικός είναι. Στο Όρος είναι το ξέρω, Πάσχα, φίλε, ξέρω, δεν έχω κάνει. Όλη ιστορία, δεν έχω να κάνει. Πούμε. Δεν έχω. Εγώ πιστεύω, δεν ξέρω κάτι θα γίνει, θα γυρίσουν τα πάνω κάτω, έτσι έχω μια εντύπωση κάτι τέτοιο θα γίνει, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Ό,τι και να γίνει, Δημήτρη μου, σου λέω αυτό που λέω σε όποιον με ρωτάει. Ό,τι και να γίνει, είμαστε πιο ΠΑΟΚ από ποτέ, πιο συσπειρωμένοι, πιο ενωμένοι, πιο αποφασισμένοι, πιο τρελαμένοι από ό,τι και να γίνει αύριο. Ό,τι και να γίνει. Απόλυτα, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ προσέχω τώρα, εγώ τα τελευταία 50 χρόνια βλέπεις ο Ηρακλής να πάρει το πρωτάθλημα και να είχαν από την άκρη να το έπαιρνε και δημιουργήσε ένα πρόβλημα. Ναι, βέβαια, και του μιλήσανε. Το Άρη τα ίδια. Τα θυμάσαι. Έχουν γίνει έσχοι στο παρελθόν. Δεν αφήνουν να πάρει καμιά ομάδα από αυτούς τους τρεις. Δηλαδή πάω, Κλάρισε που πήρανε και αυτό γιατί έκανε επανάσταση ο Πάοκ μαζί με τη Λάρισα και μπόρεσε να το βάλει. Σάββατο 3 η ώρα είμαστε εκεί. Σάββατο 3 η ώρα στην Καμάρα. Πάρτε το παιδί σας. Εσύ που είσαι παππούς και ακούς. Πάρε το εγγόνι. Τρεις γενιές. Πρέπει να είμαστε εκεί. Δεν γίνεται να έχει λίγο κόσμο. Απαγορεύεται να έχει λίγο κόσμο. Βάλε και μια συγκλήρωση για να μην κρατώ κανένα από πίσω που περιμένει. Έγινε Δημήτρη. Φιλιά. Να σε γερό. Ζουμουσού αδερφέ μου. Φιλιά. Πάμε, πάμε. Να τελειώνουμε. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Λοιπόν, για την κλήρωση μονάχα, φίλε μου. Βεβαίως. Μανώλης 748. Έγινε Μανώλη. Να είσαι καλά. Καλά. Σε ευχαριστώ που είσαι σύντομος. Πάμε και τελευταίος γιατί πρέπει να κλείσω γιατί έρχεται η Τρόικα. Ναι. Πέσαμε. Μαέστρο, κάτσε λίγο να αριθμίσω. Περίμενε. Έτσι. Χώσε φίλε τα στεφανώματα. Χώσε. Λοιπόν, λαδόκολλα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο ή εξαιρετικά πράγματα τρώτε εκεί. Εκλεκτά ένα και ένα. Και φυσικά μην ξεχνάτε. Μια φορά και έναν καιρό. Κατασκήνωση στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής. Πηγαίνετε στην Αριστοτέλους 22 και ενημερώνεστε για το τι γίνεται εκεί. Και βέβαια δεν ξεχνάτε ότι μπορείτε με κάποιο τρόπο, θα σας ενημερώσουν εκεί, με ποιο τρόπο μπορούν να πάνε δωρεάν τα παιδιά σας στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής. Είναι υπέροχο το μέρος, είναι καταπληκτικό και αξίζει πραγματικά τον κόπο. Αξίζει πραγματικά τον κόπο. Λοιπόν, μαέστρο! Δώσε μου λίγο δύο νούμερα. Περίμενε, κάτσε να δω λίγο τα τευτέρια μου. Εδώ. Πού είναι. Λοιπόν. Λοιπόν, από το 1 μέχρι το 19. Κάτσε να ρυθμίσω και αυτά. Λοιπόν, μαέστρο, είσαι έτοιμος. Αγόρι μου, εσύ κρατάς την εκπομπή. Εσύ είσαι ο γκόλιθος. Το φόβητρο απροσπέλαστος, φίλε. Εσύ αγόρι μου, ο Χαλκέντερος. Αυτή δεν είναι ωραία λέξη, φίλε. Ο Χαλκέντερος ηχολήπτης. Αυτός δηλαδή που τα έντερά του είναι από χαλκό, φίλε. Δεν μασάει τίποτα, δεν καταλαβαίνει τίποτα, φίλε. Τίποτα. Την εκπομπή στο zoomusu.gr και εκεί μέσα. Και εκεί μέσα. Λοιπόν. Δώσε μου λίγο ένα νούμερο από το 1.
μέχρι το 19. Ένα, το 5 για τις θερμές και τα κρέατα το 9. Τέλεια. Λοιπόν, κρέατα. Παύλος 947. Παύλος 947. Θα πάρεις τηλέφωνο τώρα έξω στη γραμματεία να αφήσεις και το επίθετό σου για να το στείλουμε στο κρεοπωλείο Μιχάλης. Θα πας να πάρεις τα κρέατα ενός μήνα. Και το 9. Το 9. Το 9 είναι η Ελένη σε 6.45. Ελένη σε 6.45 κερδίζεις τις θερμές. Πηγαίνεις, παίρνεις και εσύ τηλέφωνο στο 2310-287-888 και στη γλυκύτατη Μαριλής αφήνεις το επίθετό σου, έρχεσαι από εδώ να πάρεις το βάουτσερ. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Μην ξεχνάτε ότι στις 29 του μηνός έχουμε τη 14η αιμοδοσία μας μπροστά από τη θύρα 3 του γηπέδου της Τούμπας. Καλούμε όλους, φίλους και μη φίλους, ακροατές και μη ακροατές, παοξίδες και όχι μόνο, ζουμουσάκια και όχι μόνο, να έρθουν εκεί, να ανταμώσουμε, να δώσουμε αίμα, να σώσουμε τον συνάνθρωπό μας. Και κάθε μέρα θα λέμε Σάββατο 3 η ώρα, πρέπει να είμαστε εκεί, στην Καμάρα, εκεί είναι το επόμενο ραντεβού μας. Ωραία όλα αυτά που λέμε στα ραδιόφωνα, ωραία όλα αυτά που ποστάρουμε, που αναρτούμε στο διαδίκτυο, ναι, μια χαρά, τα πάντα όλα οκ, okay, όμως πρέπει αυτά να μεταφραστούν σε παρουσία φυσική. Να μεταφραστούν με κόσμο στην Καμάρα το Σάββατο στις 3 η ώρα. Εκεί είναι η επόμενή μας συνάντηση. Εκεί θα βρεθούμε. Τρεις γενιές, φέρτε οι παππούδες στα εγγόνια, οι μπαμπάδες στους γιους, Σάββατο 3 η ώρα στην Καμάρα, Σάββατο 14 Τετάρτου. Και μετά πάμε όλοι μαζί για να δούμε το μάτς με τον Πανιόνιο στις οθόνες έξω από το γήπεδο. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Bye, 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 bye.